Αϊα! Όπω τι πήγαμε να πάθουμε σήμερα. Αλλά όχι κανένα ευτράπελο. Μεγάλο, αλλά... Πήγαμε να ξεκινήσουμε εκπομπή χωρίς τα σηματάκια μας. Αλλά εδώ η αρχισυνταξία επενεύει και λέει τι κάνεις, ξεκινάμε. Και πώς ξύπνησες, γιατί ξύπνησες νωρίς, να ακούσεις τι όπερ και γένετο. Έτσι μετά την κέρια παρέμβαση της Χριστίνας μας που σήμερα και σήμερα μάλλον έρχεται και μας κάνει συντροφιά. Σε βλέπω λίγο τρίχει στα ματάκια. Δύσκολη μέρα, μέσα αέρα είμαστε, μιλήστε. Δεν έχει ανάψει το φωτάκι. Δεν έχει. Ναι, αλλά έχει ανάψει δίπλα σου ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης, ναι. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Να πω και. Να πω τους ακροατές. Να πεις. Καταρχήν, τόσο καιρό που μιλάμε, εδώ και δύο εβδομάδες, δεν ξέρει κανένας από πού βγαίνω. Χριστίνα, τελείωσες. Είπες καμιά καλημέρα με το σπίτι. Κάναμε ενημέρωση. Έρχομαι καταρχήν, σε μιλούσα από Αθήνα. Α, μα τι έκανε στην Αθήνα. Πήγα, είμαι εδώ και δύο εβδομάδες κάτω. Μάλιστα, πάλι στην Αθήνα. Λαγωνίσει. Λαγωνίσει, πολύ ωραία εκεί. Και στο Κάπε για μπάνιο πήγες. Πήγα και Καβούρι, πήγα και Λιφάδα. Τι, και ψάρια ιστορίες. Αυτά είναι, πω. Και έτσι, εχθές που σε πήρα, ήμουν καθοδόν για να έρθω να κάνω το πι. Ναι. Και Σάββατο ξαναφεύγω πάλι. Σάββατο ξανά θα πήσω. Την Κυριακή θα φύγω πάλι. Μάλιστα, Σάββατο ή Κυριακή. Την Κυριακή, την Κυριακή. Το Σάββατο ή την Κυριακή, το ξέρω αυτό. Αυτή την εβδομάδα, λέει ο Νίκος ο Παπάς. Και καλημέρα στους ακροατές μας, λίγο το λόγο να βγει. Στην καρδιά περιβόλη με το που ξεκινήσαμε για την Αθήνα μας. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τόσο καιρό δεν ήξερε ότι εγώ. Εγώ από Αθήνα έρχομαι Θεσσαλονίκη. Να πάει μια Χαλκιδική να δει να νιώσει λίγο έτσι. Κοίταξε, άμα θέλετε Χριστινάκη, να την πάμε στο. Με πέντε αστέρων που έχει το. Και top το ξενοδοχείο. Κεράσει όμω γιατί. Έχουμε εκεί, έχουμε. Παίρνουμε τζάμπα. Εκεί ναι, εκεί ναι. Πού? 50 στρέμματα είναι εκεί το κομμάτι. 50 στρέμματα, εντάξει, εγώ δηλαδή, σπίτι εδώ. Δύο στρέμματα. Καταρχήν είναι το 2-13. Ναι. Ανοίγει πόρτα και κατευθείαν στην πισίνα μπροστά. Αν νόμιζα, θα πει τηλέφωνο. Όχι, όχι ρε. Είναι το δωμάτιο. Α, το 213. Έτσι. Συγκεκριμένα, γιατί αυτό το δωμάτιο. Γιατί αυτό το δωμάτιο, γιατί έχω πάει δύο φορές. Για αυτό το δωμάτιο. Όχι, μπράβο, Μπάμπη, έχει δίκιο. Αργατώνει με εσύ. Άλιστα. Γιατί το 213, τι σημαίνει. Συγγνώμη, πού είναι αυτό το ξενοδοχείο καταρχήν. Δεν μπορούμε τώρα να το πούμε για να κάνουμε διαφήμιση. Συγγνώμη, στην Αθήνα. Είναι ανάμεσα Μαρμαρά με. Πρώτο Καρά. Μάλιστα. Α, σουίτα στο Πρώτο Καρά, βέβαια. Όχι, ανάμεσα θα είναι το ξενοδοχείο. Σουίτα ανάμεσα. Ανάμεσα στην περιοχή είναι. Δεν λέμε τώρα. Γιατί άμα πούμε. Δεν πούμε τώρα αυτό. Τώρα άμα το πούμε, άμα δεν έχει χορηγία, δεν γίνεται. Έχουμε κούτρα εκεί πέρα δηλαδή. Βέβαια. Βέβαια. Δεν το πούμε κιόλα. Άμα είναι να πάμε να κάνουμε. Άμα δεν πέσει η τέτοια. Άμα δεν πέσει, μάλιστα. Εμεί σήμερα δεν θα πέσουμε, κυρίε και κύριοι. Θα ανέβουμε ένα τριωράκι χαοτικό. Αναμένεται να επακολουθήσει στου δέκτε και στα ότα σα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287-38. Ταυτοχρόνως και σήμερα θα δώσουμε. Δεν σε έλεγα τρία, τα τρία γίνανε δύο. Δύο εισιτηριάκια περικοπές. Περικοπές. Μέχρι να φτάσει αύριο θα μας πούνε Μπάμπη, αυτά που έδωσες, μήπως θα τα φέρεις λίγο πίσω. Θα παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, δύο εισιτηριάκια. Τι να κάνουμε. Δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ επόμενη Τρίτη. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 54526 για να τα διεκδικήσετε μέχρι το τέλος εκπομπής. Δύο είναι παροχή, γιατί δεν κατάλαβα. Οι πιθανότητες είναι αρκετές να τα κερδίσετε. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σειρέει στην εκπομπούλα μας. Ο λίγο τι μετά τις 7. Μην κάνετε ρε χράτσχρούτσε και γκράγκα γκρούγκα. Συγγνώμη. Ποιος τα κάνεις, τα κάνεις. Φράζε έξω. Μάθε από δίπλα από τον πανέμπειρο εδώ. Τα έχει όλα έτοιμα εδώ τα πράγματα. Ήρθε με τα ακουστικά του. Το λουτού. Με το λουτού ήρθε, με τη στάχτη του, με τη στριφτή τυριόπιτα. Τι άλλο. Τη στριφτή τυριόπιτα, ναι. Κρέμα. Κρέμα. Και να καλημερίσω τον Μάριο από το φίλο μου. Από εκεί που. Και όχι μόνο αυτό. Από εκεί που πήγε. Από τη θέρμη, από το μαγαζί που πήρε. Το είπες από εκεί που πήγε. Στο άλλο και κόσμο. Με λέω. Ναι. Δεν έχει άλλη. Ναι. Δύο. Μάλιστα. Άρη, τρίτη δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει. Μάλιστα. Και η πρέπει να παίρνει τηλέφωνο. Σαν τα εισιτηριάκια που δίνουμε. Μπράβο. Όπα, κάτσε να καλημερίσουμε λίγο, να συνομιλήσουμε λίγο. Ναι. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα, δεν ξέρω αν μας περίμενε. Καλημέρα, φυσικά και όχι, ναι, εννοείται. Καλημέρα στη δεύτερη.
Καλημέρα, Παπίνο. Ποιος θα ήταν, καλημέρα. Καλημέρα, Παπίνο. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, δεν είμαι μόνος μου. Καλημέρα και στην Κουμπάρα και στο Φωτιάδη. Μάλιστα. Φωτιάδη μακριά από την κοπέλα, γιατί η κοπέλα θα παντρευτεί τον Μπάφη. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα, Κουμπάρε. Μη σου τρέχουν τα σάλια εκεί πέρα. Λοιπόν, άκου τώρα τι η Κουμπάρα έδωσε 1-0, τον Ολυμπιακό ήρθε 4. Λοιπόν. Κοντά έπεσα. Άκου τώρα προγνωστικά για να πάρεις λεφτά, γιατί εσύ είπες, εσύ είπες θα πάει, εσύ είπες θα πάει ισοπαλία, πέναλτι και τέτοια. Τι τολμάς και μιλάς. Είπα και εγώ ένα λάθος, αλλά τι λάθος. Έχω μελετήσει. Σου τώρα είναι μελετημένο το, παντή. Λοιπόν, το σημείο το έδωσα. Το σημείο το έδωσε. Το σημείο το έδωσε. Εντάξει, αλλά το κάνει. Το σκόρ ήθελα εγώ. Καλά, εντάξει. Ουτρέχτη διπλό. Ουτρέχτη διπλό. Λοιπόν, προχωράμε. Θα σχολιάσουμε μετά, εμείς βαριόμαστε τώρα. Ναι, λέγε. Ουτρέχτη διπλό στα νταράκι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, προχωράμε τώρα μελετημένα. Άρη διπλό. Ναι, ωραία. Χάκι ενάσος. Μάλιστα. Η Σουηδέζικη. Μετά τα Ζόρια. Τα Ζόρια, η Ουκρανία. Άσο. Τα Ζόρια. Στην Ουκρανία έχουν Ζόρια. Περνάνε έτσι μια περίοδο. Καϊράτ με Χαποέλ. Άσο. Μάλιστα. Τσουκαρίτσκι με Μόλντε, άσο. Τσουκαλάς. Λίνκολ, Αραράτ, άσο. Αυτός ο άσος δίνει 4-15. Την Αραράτ, ρε. Την Αραράτ, ρε. Θα χάσει την Αραράτ. Ναι, θα χάσει. Αραράτ έπαιζε χθες. Μαλλιοτάγαρο. Και τι έκανε. Κέρδισε. Κέρδισε το μεγάλο σωμάτιο της Αραράτ, εννοείται. Σιγά μην κέρδισε, για να φτιάξω κάτι. 1-2 μαλλιοτάγαρο, ξύπνα! Χτες έπαιζε, τα λέγαμε σε μια άλλη εκπομπή. Το έδωσα αυτό το σημείο για να σε κάνω να με διορθώσει. Για να δει αν τα είδες, Μπάμπη. Για να σε. Για να είσαι ενημερωμένο. Λοιπόν, όλα τα άλλα τα σημεία θα πέσουν, Μπάμπη. Ρίξε 3 ευρώ, να πάρουμε κανένα χιλιάρικο. Εντάξει, έγινε, ακούστηκες. Τσάω. Πόσο ήρθε ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός 4-0. Χθες εγώ είχα πει 3. Ένα μίλησα για άνετη επικράτηση. Ένα είπα. Ένα είπε και εσύ συμφωνεί με Χριστίνα. Σημασία. Ένα δεν είχα πει Χριστίνα. Ναι, σημασία ότι βγάλαμε το σημείο, το βγάλαμε. Βγάλαμε, ναι, και οι τρεις βγάλαμε. Τώρα ο Λευτέρης που έλεγε για χ μας κάνει και παρατήρηση, κατάλαβε. Δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί, μετά τις 8.30 ώρα θα το ακούσω καλά. Δεν ξέρει ακόμα. Ξεπέρασε και εμάς, έδωσε λάθος σημείο σε μάτς που έχει γίνει. Ναι, τα έχει μπερδέψει. Τα έχει με τον εαυτό του. Μήπως έχει μπερδέψει, νομίζω ότι είναι στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο ημισφαίριο, πόσες ίσως στην Αθήνα και να, έχει πειράξει, μέρα, να είναι μια μέρα πίσω. Μια. Καλημέρα στη γραμμούλα, κάτσε να δούμε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εννοείται και καλημέρα και σε αυτήν τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλημέρα. Αυτό δεν πρόλαβε και το είπε. Εσύ μόνο στο λόγο επειδή. Μόνο στο λόγο επειδή μου χθεσινά αποτελέσματα και αυτά λάθος. Λάθος. Όλα λάθος. Και το λέει εκ του φυσικού να πω. Όχι, ούτε δουλεμένα στην προπόνηση, ούτε και καλά. Εννοείται ότι παίξε ένα σπίτι. Ναι, αλλά. Γράφτα να πάρει λεφτά. Έτυχε να πέσει, στην ομάδα του λόγου επειδή την Αραρά, την ιστορική, τη βιβλική Αραρά θα λέγαμε. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Τρεις εκπομπές με την Αραρά ασχολούμαστε. Σε παρακαλώ. Ναι, Αραράτ, ακούω το, είπαμε. Έτσι, έτσι. Και σου είπα, σε είπα, ότι θα σου βγει σε κακό αυτή η έξτρα ώρα ύπνος. Ναι, γιατί. Έφυγες από τα μπάγια σου. Ξεκίνησες εκπομπή και δεν θα έλεγες τους χορηγούς και όλα αυτά. Αυτό δεν σου συνέβη ποτέ όταν ήσουν στα νορμάλ σου. Ναι, χορηγούς δεν είχα ποτέ. Το τραγούδι. Το τραγούδι, είναι το εναρκτήριο. Ευτυχώς που είσαι και εμένα, Μπάμπη. Έτσι, ευτυχώς βεβαίως. Τι νομίζεις τώρα από τέτοιο σε κουβαλάει. Όχι, εντάξει, λάθος έκφραση. Δηλαδή σε παίρνει μαζί του. Έτσι. Σε φωνάζει να αρχίσει τέλος πάντων. Τι. Καλό παιδί, επειδή το διορθώνει. Και... δεν θα μπορέσω να πάρω τα πόδια μου, Ιδάλος. Ή δεν θα μπορούσα να πάρω το στόμα μου. Στηρίξου πάνω μου. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε κατά. Αλλά... καλά, καλά. Και του Μιχαλάκου, πώς το βλέπετε, για στο ρεμπόδι. Έτοιμος είναι. Έτοιμος είναι. Περιμένω, δηλαδή. Περιμένω να πυροβολήσω τώρα. Ήρθε να σκεπάρει εκεί, ήρθε. Όχι, α σκεπάρει. Έκανα τα μπάνια μου. Ήμουν... καλά, δε. Καλά, εσύ τι νομίζετε ότι εγώ έπαιρνα. Εγώ από κάτι την Αθήνα σα έπαιρνα, ρε. Ναι, ναι. Από την Αθήνα. Και καθοδόν. Και καθοδόν. Είχα έναν δίπλα μου, λέει. Πού παίρνεις, λέει, τέτοια ώρα, λέω, λίπερο. Ναι. Λέω, μην μιλάς, γιατί όταν οδηγάμε δεν μιλάμε. Όχι, είμαι πίσω στη γαλαρία μου, να πίσω, στη γαλαρία. Γαλαρία, γαλαρία. Μεταξύ, το καλό έχει, αυτά τα καινούργια τα πούλμαν αυτά εδώ που έχει το χτέλ, έχει μπροστά τηλεόραση. Και πίσω. Και μεσαία πόρτα
Τηλεόραση. Τηλεόραση. Συγκλονιστική είδηση, κυρίες και κύριοι, από το λόγο επειδή μπροστά τηλεόραση και μέσα τηλεόραση. Ναι, και έβαζε και ταινίες. Έβαζε, κατέβασε ταινίες. Τι ταινία είδες? Μια ξένη ταινία. Τώρα εγώ αράκι την ώρα έπαιρνα εσένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Τι να πάρω τώρα, βλέπω την ταινία. Σωστό και αυτό. Ολόκληρη ταινία δεν τη βλέπεις. Εντάξει. Ωραία. Καλά, δηλαδή, τόση ώρα μιλούσες, όση ώρα ήταν η ταινία μιλούσε. Όχι, δεν είπα πόση ώρα μιλούσε, κάτσε. Έχει μέσα αυτού 500 λεπτά. Άλλαξε η εταιρεία τώρα και το έκανε, το συγχώνεψε. Ναι, συγχώνεψε, ναι. Η εταιρεία που είναι και η άλλη εταιρεία τα έκανε ένα. Και όλα μαζί, δεν χρειάζεται 300 λεπτά η μια εταιρεία και 300 η άλλη. 500 και δύο. Και 500 και δύο. Μας χάσαμε, 300 μία, 300 και 600 μας κάνει. Ναι, και είχα και ένα εξή. Ναι, πού πας, λέω Θεσσαλονίκη, ήμουν Αθήνα. Μάλιστα. Λέω τώρα θα πάρω λίπερο. Τι λίπερο, λέω. Πάρω λίπερο. Τι λίπερο, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Κάνω κάτι άλλο. Σαν δημοσιογράφος πρέπει να αναφερθείς. Ξέρεις, απολύσεις απαλωτές στο εύρος, πάει να κλείσει. Δεν θα τα πούμε όλα, εντάξει. Αναστέλει τη λειτουργία του. Και θα το αναφέρουμε λίγο. Γιατί ο διευθύντης της γνωστής ΠΑΕΤΗΣ της Αθήνας, ο οποίος μπήκε σαν λαγός όσον αφορά τις άδειες των τηλεοπτικών. Δεν μπορείς να το λες αυτό, θα σε κλείσω. Δεν έχει, τι λαγός, τι χαζομάρες είναι αυτές τώρα. Το είπε μόνος του. Ναι, μάλιστα. Θα σου φέρω την τέτοια. Ωραία, να μου τη φέρεις και μετά το πούμε. Όχι, είναι δήλωση. Είναι δήλωση καταγεγραμμένη να μπει στο YouTube, να δεις. Δεν κατηγορώ ποτέ. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα. Ωραία, τώρα θα ασχοληθούμε δηλαδή με τα τέτοια των Προέδρων, ας πούμε. Εντάξει, να ασχοληθούμε και με το Γαλαξία. Απολύονται δημοσιογράφοι, θα κλείσει τέτοιο. Να ασχοληθούμε και με το Γαλαξία, λέω εγώ, το σούπερ μάρκετ. Εφημερίδα. Αυτό, δηλαδή θες να τα ακούσεις από τους παοξίδες τώρα εσύ. Να ασχοληθούμε και με το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Σταματήστε, αυτό σου λέω. Εντάξει, έγινε, άντε. Μίλησα για δημοσιογράφους. Ναι, για δημοσιογράφους, ναι, εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε, τσάω, τσάω. Θα ακούει και ο κύριος από την Πρέβεζα, βρε παιδιά, μην μαλώνετε. Τον άκουσα χθες και καθοδόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον άκ. Καλά, όπα, τι έγινε, γουροξυπνημένος. Στεναχωρεμένος είσαι. Τώρα ξυπνήσαμε. Καλά, τέτοια ώρα. Όταν κάναμε εκπομπή, ξυπνούσε τότε. Τώρα σου λέει έχω περιθώριο. Μια να ξυπνήσει. Τώρα, Χριστίνα μου, καλά, τα ξέχασα χτες. Συγγνώμη. Με επιτρέπεις. Σε επιτρέπω. Τι έγινε, ρε Πάφη. Αυτό. Καλά. Καλά είμαι, καλά. Άστε, δεν είναι λίγο αυτό. Είναι στεναχωρημένο, είσαι. Δεν είσαι αγουροξυπνημένο. Τώρα κάτι έχει εσύ. Πες τα και βγαίνει και μου λε λόγια μαζί με τον άλλον. Μάλιστα. Βγαίνει και λε και στο μπαλκόνι. Και στο μπαλκόνι. Μην χαωνόμαστε, μην χαωνόμαστε. Όχι, δεν είπα. Μην τσακώνεστε, είπε στου προηγούμενου. Του είπε μην τσακώνεστε. Όχι, δεν είπα. Κάτσε να μα πει λίγο το πρωινό. Για πε, για πε. Να μα εξηγήσει. Δεν είστε αγορεμένο. Σταχωρεμένο είσαι. Παίζουμε με ένα πουλάκι μου τι σου συμβαίνει. Έμενα λες και κύριε Μπάμπη. Ναι, εσένα λέω. Είμαι λίγο, εντάξει. Είδες που σε καταλαβαίνω. Δεν το θα στολίσω εγώ. Τελικά φεύγω σήμερα. Α, επειδή φεύγεις, για Μυτιλίνη. Όχι. Για πού? Για Ουρανούπολη τελικά. Τι ξεπεσμός είναι αυτό. Ξεκινήσαμε Κρήτη, Μυτιλίνη, Χίο, Πάτμο. Δεν σου κόψαν εισιτήριο. Και καταλήγουμε στην Ουρανούπολη. Όχι. Χριστίνα, τι κάνεις? Χριστίνα, τι κάνεις όμως, είδες πως... Πάλι με τη Χριστίνα, δεν σε έχω πει μακριά από τη Χριστίνα. Πάλι, δηλαδή, τι θες? Την προστατεύω εγώ. Ποια θα προστατεύσεις, ρε? Security, έτσι. Ρε, εγώ ήρθα από την Αθήνα για εδώ, για τη Χριστίνα ήρθα. Για όσους το καταλάβανε. Είσαι καλά, ρε. Πρέπει να προστατεύω άλλη. Ήρθα από το Λαγονίσι κατευθείαν εδώ πέρα ήρθα. Κουνελονίσι υπάρχει, μόνο Λαγονίσι. Ποτιάδη. Ναι. Τι έμαθα. Τίποτα, δεν είπε, αρχίζω και ήδη. Όταν πας στο φούρνο τρώω τους τυρόπιτα. Και με το φούρνο SFM τώρα γίναμε εδώ. Άστον, λοιπόν. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο? Έχεις τίποτα να μας πεις καμιά κουβέντα σοβαρή? Και είναι γράμμες σήμερα, και είναι, σας είστε τυρόπιτες. Ναι. Με αυτό. Τι, καλά, άστον. Ξύπνα και ξαναπάρε μας. Σαν κάρβουνο και έστω. Είναι σαν να έχει ξυπνήσει τώρα. Αισθάνομαι σαν σχέση τώρα, ας πούμε, που ξέρεις μπορεί να ξυπνήσει εσύ ή η κοπέλα σου, ας πούμε, και να σε πάρει ζουνά. Μόλις ξυπνήσει, ας πούμε, καλημέρα, τι γίνεται, ας πούμε, κτλ. Κάπως έτσι, μας πήρε ουσιαστικά και ζουζού. Να μας πει καλημέρα. Δεν είναι το πιο γλυκό πράγμα του κόσμου. Το πιο γλυκό. Λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ δίνουμε σήμερα.
Μην το ξεχνάτε αυτό. Στείλαν όλοι μάλλον χθες. Οπότε ηρεμήσαμε. Δεν έχει στείλει κανένας μέχρι τώρα. 20 λεπτά εκπομπή. Μια χαρά πάμε. Α, τα πάρω εγώ και εσύ. Τέλεια. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. Εντάξει, τώρα ισχάσαμε με το πρώτο κύμα ακροατών στο σημερινό λόγο επειδή διευρυμένο τριώρα. Λοιπόν, θα αφήσουμε έξω το φούρνο από σήμερα από τις κουβέντες. Χαώνεται ο κόσμος. Όχι, ρε. Τι έχουμε αυτό εδώ πέρα. Τα ψάκια, άστονα. Ποιο τα ψάκια. Ναι, αλλά δεν ξέρει τι. Ναι, αλλά δεν ξέρει. Θέλω να πω κάτι, ακροατές. Εσείς τι νομίζετε ότι μιλάω εγώ με αυτόν, α. Όχι. Αυτό είναι. Όχι. Ναι, αλλά δεν μιλάω. Μιλάω με το μεγάλο αφεντικό. Ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό είναι το 2%. Το μεγάλο το αφεντικό είναι το 20%. Ο αλφα σίγμα φούρνος. Αυτός είναι ένα μικρό, μικρό. Άσε τώρα, δεν ξέρετε κανένα. Δίνω και αποκάλυψη. Έτσι, αποκάλυψη κυρίως. Μία η αποκάλυψη του Ιωάννου και μία η αποκάλυψη του Φωτιάδου. Έτσι, σου έχει γραφτεί στο εξωτικό λάναρι αυτά. Για να ξέρετε ότι δεν μιλάω. Αυτό είναι εξωτερικά, αλλά πιο... Πιο καλύτερα μιλάμε το μεγάλο αφεντικό. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Εισιτήριο θέλουμε γι' αυτό. Όχι. Δεν πάω. Δεν πας και ο Πάκου πάει καλά. Αυτό είναι το θέμα. Ψαχτείτε. Αυτό δεν μπορώ να πάω. Τώρα τι να αρχίσω. Να αρχίσω να λέω κι εγώ για τους 1100 απολυμμένους στα σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Όχι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε την εκπομπούλα μας. Εντάξει, άμα έχεις αστρώμα, βρες αιμορροίδες, λογικό είναι. Μπάμπη μου, τι να πω, το ζήσαμε και αυτό χθες. Ποιο? Ένα γύρο να περάσει ο Ολυμπιακός και ο Χριστόφορος πρέπει να είναι η επόμενη γραμμή. Πρέπει να παίρνει τηλέφωνο. Πρέπει να έχει κάνει και με τις ασκήσεις φάρους που έχει κάνει να είναι έτοιμος να βγει να τα πει όλα. Σαρωτικός δεν... Ολυμπιακός, επίδειξη δύνομης. 4-0 κατά τρόπο σε την πιέζνη. Λοιπόν, ο Λευθέρης, αυτά τα προγνωστικά πρέπει να συνάντησε κάποιον στον Ημιτό, δεν πηγαίνει. Όχι, στον Ημιτό. Στον Ημιτό δεν πηγαίνει. Να συνάντησε στον Ημιτό και να του είπε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν πηγαίνει στον Ημιτό. Ναι, και του είπε κάτι για να γίνει. Ο Λευτέρης πάει στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα πάει. Πάει στην Πάρνηθα, ο Λευτέρης. Ναι. Δεν ξέρω, εκεί δεν συχνάζουν. Αυτά μπάμπη μου προς το παρόν. Προς το παρόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάντως στον τέτοιον, στον Μπάφη, αυτό να μην ξεχάσω, πρέπει να έχει μπει μέσα. Πρέπει να μην έχει γίνει κανένα θαύμα. Πρέπει να μην έχει πάρει ευλογία. Και από τη φωνή του κατάλαβα δηλαδή. Το γυρνάει στο ένα ευρώ. Κάπως έτσι. Δεν μου φάνηκε. Πρόμεσα να κάνει. Μάλιστα, έγινε. Συγχαρητούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Στην Τύρφη είμαι, έλα, στο βουνό. Πού, στην Τύρφη. Δύρφη. Τι είναι η Τύρφη. Δύρφη. Δύρφη. Το εμφιαλωμένο το νεράκι. Α, δεν το κάνει. Ξέρει τα πάντα για το εμφιαλωμένο νερό. Καλά, δεν το ξέρει. Τη Δύρφη. Παιδιά, δεν το ξέρω. Πού βρίσκεται. Την Εύβοια, μπάμπη, στη στενή. Μάλιστα. Μόνο νεράκι βρίσεις. Έχει και ένα χωριό τη στενή. Τη στενή, μάλιστα. Τι να πω. Ναι, αλλά αυτό το νερό που έχουμε εμείς στο εξωτικό τριάδι δεν το έχει. Έτσι. Δεν το έχει, Εύβοια. Έτσι, έτσι. Άκουσες, ρε, Βαλιοτάγαρο, εμείς. Να σε ρωτήσω, κύριε Φωτιάδη, στην Κωνσταντινούπολη θα πάνε με πουλμάν. Δεν θα σε πω. Δεν θα σε πω. Μόλις, έκλεισε μόνο. Το Evian, μιας και πιάσαμε ένα από την Evia. Το νερό. Δεν νομίζω. Δεν θα είναι λογικό, δεν είναι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας το έκλεισε. Καλημέρα. 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 Τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Πώς να μην είσαι καλά, έχεις πιει εξωτικό νερό. Έχεις φάει μαγική πυρόπιτα. Όχι, συγγνώμη. Στριφτή κρέμα από ξωτική θέρμη. Από ξωτική θέρμη μόνο εκεί βγαίνει. Μόνο εκεί βγαίνει. Είναι με έτοιμος... Τη δοκίμασε και η Χριστίνα. Ναι. Να πασαλιφτώ με ξωτική στάχτη. Μπράβο, την έφερα κιόλας. Ναι. Λουτού για να έχει για το Χριστινάκι όταν θα την πάει πάνω στο λάναρι να κάτσει εκεί με την πολυθρόνα. Ανέβασε λίγο το μικρόφωνο πιο πάνω για να ακούγεις. Ναι. Κάτσε να μπεις και ακούγεις όμως. Μας πήρε. Καλημέρα. Στο δρόμο, είμαστε στο δρόμο, φίλε, motorway είμαστε, πάμε reading.
Ω, ξωτικό Reading. Πού είναι αυτό? Στην Αγγλία, στο Reading. Κάνει το φεστιβάλ το καταπληκτικό και τα λοιπά. Έτσι, τον ιστόριο της Αγγλίας δηλαδή, εκεί που παίζουμε το Σάββατο, ναι. Επόμενο μας, επόμενο, το Reading κάνει ακόμα το φεστιβάλ ή έχω χρόνια να τα παρακολουθήσω. Το κάνει. Βέβαια, τον Glastonbury το ξεπέρασε, ας πούμε, αλλά όπως και να έχει. Μάλιστα. Γιατί εκτός έδρα σήμερα. Εκτός έδρα, η κατάσταση. Μάλιστα. Ναι. Ώρα, πρέπει να είμαστε εκεί σε μισή ώρα. Ναι, εκεί είναι τώρα 5:29 για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ούτε καν λόγο επειδή έχει της Αγγλίας. Για να πιει ο κόσμος τα καφεδάκια του και τα σπρεσάκια του. Να πούμε κάποιοι ήρωες αντίστοιχοι και εδώ και στην χώρα μας. Μοχθούνε. Α, μεταφέρεις καφέ. Την άλλη εβδομάδα έχει Σκωτία. Ναι. Φέρω ξωτικό νερό από την ξωτική Σκωτία. Μάλιστα, μιας και δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ, ας πούμε, ως συνή συντηρητής μηχανών του καφέ, ποιο είναι το μυστικό του καλού καφέ εσπρέσο? Το μυστικό, φίλε, είναι το καφέ και το νερό. Δηλαδή, να έχεις νερό από το ξωτικό τριάδι, ας πούμε. Από τα Ποτανάκια. Ναι. Από την ξωτική Σκωτία. Ξωτική Σκωτία. Είναι το καλύτερο νερό στον κόσμο. Δηλαδή, εμφιαλωμένο, ας πούμε, να ρίχνεις νερό μέσα, τι, η παροχή. Καταρχήν. Κάτσε να μας πει. Το νερό της Σκωτίας έρχεται κατευθείαν από το βουνό. Θα σου πω κάτι. Οι μηχανές που έρχονται στη Σκωτία για να τις κάνουν σέρβις είναι οι πιο καθαρές μέσα τα πόδια. Δεν έχουν άλατα και τα λοιπά. Μάλιστα. Το νερό της Σκωτίας. Αυτό τώρα σημαίνει ότι το νερό είναι πολύ καθαρό. Άρα και εμείς εδώ στην Ελλάδα που είμαστε λάτριδοι του καφέ πρέπει να πάρουμε σκοτσέζικο νερό, ας πούμε. Highlands, water, νάμα, τα πηγές. Τι, πώς θα δει. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καμία. Στην Ελλάδα έχουμε τα φίλτρα. Τα φίλτρα. Τα μεγάλα φίλτρα που κάνει φαλάτιση. Άρα το νερό κάνει τον καφέ. Αυτό είναι μια πολύ έτσι, σημαντική παράμετρο που δεν είναι. Είναι το pH. Είναι το pH που δίνει τη γεύση όλη. Πω, να τα έχουμε και τη χημικό. Τη Χριστίνα θα μας εξηγήσει για το pH. Μάλιστα. Όντως δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου εκεί. Το νερό επιδρά τόσο καταλυτικά. Θα μου πεις, ρε φίλε, ο καφές νερό είναι. Εντάξει, αλλά πίστευα ότι είναι η ποιότητα του καφέ, ας πούμε. Είναι και η ποιότητα. Πώς δεν είναι, δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο. Πολλές φορές, γιατί ο κόσμος μαστίζεται από αυτό το πρόβλημα, που παίρνει τον καφέ και είναι λίγο σαν σκουριά η γεύση του. Αυτό οφείλεται η κακή συντήρηση της μηχανής. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουν συντηρητή σαν και εσένα. Θα στέλνουμε τον συντηρητή μας. Ή δεν έχει καθαριστεί καλά το προηγούμενο βράδυ. Δεν έχει καθαριστεί. Μάλιστα. Αυτό γιατί πολλούς ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε γίνει ασύλληπτοι σομελιέ του καφέ. Δεν μας αρέσει από το ένα μαγαζί που δοκιμάζουμε στο άλλο. Εκεί έχω ακούσει ότι έχει καλό καφέ και κάνουμε χιλιόμετρα για να πάρουμε ένα εσπρέσο 1,5 ευρώ να πούμε οι μπατήριδες στο πλαστικό το ποτήρι με το full πάγο που αλλοιώνουμε πλήρως τη γεύση του, την υπόστασή του. Λοιπόν, το καλό καφέ όμως τον καταλαβαίνεις μόνο ζεστό, χωρίς τίποτα μέσα. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, τώρα. Και το καφέ, και το μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες. Φιλιά. Θα μπορούσα. Freestyler, θα μπορούσα να μιλάω 10 ώρες για αυτό το θέμα. Κάποτε είχε έρθει ένας φίλος εδώ, διανομέας καφέ εσπρέσο, και είχα κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή πρωινή. Λύσαμε απορίες, δικές μου δηλαδή. Αδιανομέας ήταν αυτό. Διανομέας, αλλά ξέρει από ποιότητες από αυτό, από το ένα το αδιανομέας. Δεν το ρίχνει, γιατί. Εντάξει, σε είπαμε αυτό φόρο. Διανομέας σου είπαμε. Μάλιστα, για πες, Μιχάλη μου. Καταρχήν. Τι ψώμετρα βουνά έχουν εκεί πάνω αυτοί. Να, δώσε θέλει, δεν μιλάνε για καλό νερό τα μαλλιό. Στη Σκωτία έχουν λίγο. Δεν έχουν αυτά τα βουνά που έχουμε εμείς. Δεν τα έχουν. Σαν το Λάναρι. Σαν το Λάναρι στη Σκωτία. Μακλάναρι έχουν εκεί. Δεν έχουν. Μακλάρεν από εκεί είναι. Είναι παράφραση. Λοιπόν, 7:33. Θα ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες που είναι στην αναμονή, αλλά θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, έτσι για να αρχίσουμε να παίρνουμε σειρά. Έτσι και έτσι έχουμε πολλή ώρα μπροστά. Έχουμε ώρα. Ως την αιωνιότητα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πούμε και τα ψηλοαθλητικούλια μας, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Θα πούμε και για αύριο. Αύριο τι? Για τον Άρη. Θα πούμε. Ναι, θα πούμε. Θα δώσουμε μια σκουράκια. High five. Θα πούμε έτσι και έτσι για το Ολυμπιακό πέσαμε μέσα. Πέσαμε μέσα. Μέσα, όχι μέσα στο πηγάδι, μέσα στο σκουράκι. Να πω. Μην μπερδεύομαι. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Το ονοματεπονημάκι σας.
για δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ. Για δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ επόμενη Τρίτη, FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 545. Το κυνηγάει ο Άγιαξ, ρε. Το κυνηγάει. Ρε να περάσει ο ΠΑΟΚ. Θέλω να περάσει. Δεν θα μιλήσω σήμερα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα και πάμε. Έτσι. Να σε δω μια μέρα να χορεύεις freestyler, ε! Χορεύεις καρέκλα, έτσι! Καρέκλα, καλά, εντάξει, δεν είπα κάτι. Χορεύει τώρα, μας δείχνει. Να μεταφέρουμε το κλίμα. Δηλαδή, μέχρι στο ταψί επάνω της, που ανέβαινα και... Ναι, αυτό θέλω να το τραβήξεις βίντεο και να το πόσα βίντεο έχουμε να κάνουμε. Ναι, αλλά τι να σε κάνω. Τι να με κάνεις, πάρουμε μια... Μέχρι και εκεί έχουμε παραδώσει στο ταψί. Θα πάμε τζάμπα. Τα ψάκια σκι εσύ. Τα ψάκια σκι εσύ. Δεύτερο τα ψάκια. Κουτάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν ξέρω, μας περίμενε. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Πάπη, για να μην λέγονται ανακρίβειες, μ' ακούς? Σ' ακούω. Επειδή έχω διδακτορικό στα τρόφιμα και το πιο απαραίτητο τρόφιμο είναι το νερό. Λοιπόν, άκουσε σε παρακαλώ, εγώ έχω σπουδάσει στο κόσμο στην Ιρλανδία. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το νερό, το pH παίζει ένα ρόλο, αλλά το pH του νερού ξέρουμε ότι είναι γύρω στο 7, βαριά 8. Λοιπόν, αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η αγωγημότητα, η οποία μετριέται με το αγωγημόμετρο σε μιλιζίμεντς, φορητό αγωγημόμετρο χάνα, έτσι, instrument, μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε, σ' ακούω. Λοιπόν, τα αγωγημόμετρα λοιπόν μετράνε την αγωγημότητα σε μικροζήμενς, ανασαντιμέτρα. Έλα, μην λες μικροζήμενς τώρα εδώ πέρα και θα έχουμε τίποτα μπλεξίματα. Μικροζήμενς, έτσι. Ηρέμησε. Το καλύτερο νερό είναι το Φίτζι. Ηρέμησε. Μόνο Σολομό και μόνο Φίτζι. Το Φίτζι είναι, μάλιστα. Το Φίτζι είναι νερό. Θα σας γελάσω. Αυτό που λέει δηλαδή. Νησί δεν είναι νησιά. Ναι, νησιά. Ποτέ νερό από τη Φρύση, Σολομό και μόνο Φίτζι. Δηλαδή το Φίτζι είναι μάρκα νερού, ας πούμε, πώς λέμε. Όχι, αυτό είναι σαμπάνια. Αυτό είναι σαμπάνια. Κάνω, παιδιά. Μάρκα Δύρφης, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Να βρούμε και το καλύτερο νερό στην Ελλάδα ποιο είναι. Όχι η μάρκα. Πού είναι, ποια πηγή έχει το καλύτερο νερό, ας πούμε, να πηγαίνουμε στη Γαλλία. Εκεί. Στην Ελλάδα. Α, να στη πηγαίνουμε Γαλλία. Να Γαλλία. Και... Εδώ έχουμε τα πλατανάκια. Τα πλατανάκια εκεί. Πάνω από το χορτιάδι κατεβαίνει. Θα πάμε να πιούμε εκεί εσπρέσο. Για να δούμε. Γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με το ονοματεπωνυμάκι σας. Διεκδικείτε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ επόμενης εβδομάδας. Την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Πιθανότητες καλές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Το νερό το Φίτζι, το καλημέρα Χριστίνα. Το νερό το Φίτζι πολύ τεφιαλωμένο έχει φέρει ο γιος μου από τη Γερμανία όταν πήγε. Δεν ξέρω ο βλαμμένος πόσο το πλήρωσε. Κάνα 2 ευρώ θα το πλήρωσε το μπουκαλάκι, 3 ευρώ. Και το έχει έτσι. Τώρα δεν ξέρω σχετικά. Πάντως έχω ακούσει για το νερό στο Τριάδι ότι είναι, έχει για τις ιδιότητες του. Δηλαδή έχω ακούσει ότι βγαίνουν... Για τα νεφρά, ρε, για τα νεφρά, καθαρίζει τα νεφρά. Δεν ξέρω, έχω ακούσει... καθίσατε να πείτε ρε Φωτιάδη, πες μας τι έχει. Θα τα πούμε, τι. Ο άνθρωπος δεν έχει πει τίποτα. Δεν το λέτε. Ότι βγαίνουν ή φαλακροί ή τρελοί, δεν ξέρω. Μιχάλη, από μαλλί πώς πας. Από μαλλί πώς πας. Άμα με δεις θα πάθεις. Μαλάρα έχει. Μαλάρα. Ποιο νομίζω τα βάφω. Δεν τα βάφω όμως, δεν βάψω μαλλιά. Το λέμε. Όχι. Ναι. Αυτό έχει το εξωτικό Τριάδι και η σπηλιά. Αλλά πού να ξέρετε εκεί. Εδώ ο φίλος μας ο Φούρναρης, ένας κάτοικος Σταυρούπολης που γνωρίζει από εμφιαλωμένα, λέει ότι είναι το πιο ακριβό εμφιαλωμένο. Το Φίτζι. Ναι. Ξέρεις και από Φίτζι τα ψάκια. Τα ψάκια αρμυρό είναι, δεν είναι το νερό. Έχεις πιει νερό Φίτζι? Βέβαια. Δεν έχει νερό τέτοιο. Μόνο εμείς τα μαλλιωτάκαρα. Είναι σαν σόδα είναι. Σόδα είναι, σαν τη σόδα που βάζει το παΐ είναι. Κοντά στα 4 ευρώ το λίτρο έχει. Δεν πίνεται ρε αυτό εδώ. Εσπρέσο, άμα μπορείς να φτιάξεις, αυτό είναι το θέμα ρε παιδί. Λες και πίνεις σουρουτή είναι. Μάλιστα, σουρουτή, καλύτερο νερό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σολομό και μόνο φίλοι. Έλα, εντάξει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από το εξωτερικό δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλώς τον, καλώς τον. Τι λέει? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Είπα να πάρω τηλέφωνο. Και καλά έκανες. Δεν μπορείς να λείψεις από το σημερινό πάνθεον ηρώων του λόγου επειδή. Εγώ δεν λείπω ποτέ. Έτσι. Πάντα ακούω.
Έτσι. Τι λέει, έχουμε. Πίνουμε το καφεδάκι μας τώρα. Καφέδα... Με τι νερό το πίνεις. Με τι νερό το πίνεις το καφεδάκι σου. Με νερό το τριάδι, γιατί δεν θα φωτογραφώ. Νάτος, δεύτερος. 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 Μπράβο τα γόρι μου. Έχω κάνει δική παραγγελιά. Τραπέ μέτρο με νερό από το τριάδι. Όχι, δεν θα το λες έτσι. Από το εξωτικό τριάδι, από πάνω το πλατανάκι έρχεται το κατεβαίνει. Έτσι. Μέσα από το βουνό κατεβαίνει. Από τις ιαματικές πηγές του τριαδίου. Μπράβο τα γόρι μου. Έτσι. Έτσι. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Εμείς δουλειά, προλετάρι. Εντάξει, τώρα που τα λες αυτά και ήδη με έχει πιάσει καρδούλα μου, ας πούμε, με την πολιτική δουλειά. Τι να πω, και εσύ δουλεύεις, ρε παιδί. Εγώ δουλεύω, ναι, και εγώ δουλεύω. Εννοείται. Τα φανελάκια πάνε και έρχονται, τα αλλάζω το ένα πίσω από το άλλο. Μέχρι πότε θα είσαι όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, παίρνουμε άδεια. 9 του μήνα παίρνω άδεια. Α, αυτά είναι, αυτά είναι. Να δεις το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ και μετά, δηλαδή. Το δεύτερο μάτι του ΠΑΟΚ το δώσει στις διακοπές μου. Αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Πλάι στο κύμα, στην παραλία. Στα καπάκια, δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, ναι. Ναι, τι είναι στα καπάκια, ναι. 13 ο επαναληπτικός. Ναι, στις διακοπές εδώ, ναι. 6 και 13. Έτσι, έτσι, έτσι. Να το πέρασμα το ΠΑΟΚ. Έχει δουλίτσα, έχει κίνηση στο Δημαρχείο. Το Δημαρχείο πάντα έχει κίνηση. Έτσι. Δουλεύουν. Ο κόσμος έρχεται με νεύρα εδώ πέρα λίγο. Γιατί δεν μπορεί να πει. Σε ποιο τμήμα είσαι εσύ. Άσε τώρα, μην τα αποκαλύψουμε. Ναι, πρέπει καμιά φορά χρειαστεί. Εντάξει. Θα το πω off the record. Off the record. Α, μπράβο τα γόρια. Να μου και χρειαστεί. Γιατί και επειδή έχουμε ξέρει και από το Δήμο Θέρμης. Δήμο Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά είναι μαζί. Α, είναι μαζί αυτή. Ναι. Αδελφοποιηθήκανε. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την εργαζόμενη. Σε όλη την εργαζόμενη. Σε όλη την εργατιά, αυτό ήθελα να πω. Σε όλη την εργατιά. Δεν έπαιρνα μπρος, ας πούμε. Δεν μάρσαρε εκεί λίγο το τέτοιο. Σε όλη την εργατιά που είναι συντονισμένη με το λόγο επειδή. Σε αυτές τις δύσκολες καλοκαιρινές ώρες, τι. 31 του Ιούλη είναι σήμερα. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε τεταρτούλα. Οσίου Ευδόκιμου Δικαίου Αγίου Ιωσήφ Αρημαθίας. Αρημαθέας είναι ο Ιωσήφ, ο γνωστός Ιωσήφ είναι αυτό, Αρημαθίας. Αρημαθέας. Ο Ευδόκιμος, οι Ευδοκίμοι εορτάζουν ο Ιωσήφ ο Σύφης, μεγάλη γιορτή στην Κρήτη. Σύφης και Μανολιός είναι. Όπως και Βαλάντης, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό όνομα των Ρωμά. Κάθε έτσι περιοχή, κάθε έτσι. Πληθυσμός ναι, έχει το δικό του, καταλάβαμε. Θέλω να πάρω λίγο μπρος. Έχει το δικά του έτσι χαρακτηριστικά όνομα. Στην Καλαμάτα, ας πούμε, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό όνομα. Δεν έχει, δεν είναι. Γιώργος, τι. Ξέρω κι εγώ. Ναι, μαύρος. Μαύρος. Ναι. Ο Σύφης, η Ιωσήφινα, η Ζωσεφίνα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τον έκλεισες. Όχι, μόνο του έπεσε ο άνθρωπος. Σήκω, σήκω. Επιβάλλεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Πώς το λέει αυτό το τέτοιο. Πάνω να. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα αφήστε με, εμένα. Μόνο εσύ μιλά σήμερα, αφήστε με. Σε κάθε τηλεφώνημα λέει αφήστε με. Περίμενε. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Μποντζόρνο. Λοιπόν. Σήμερα είστε τηλεμαραθώνιος της ΕΡΤ. Μεγάλη εκπομπή. Σαν τηλεμαραθώνιος είστε σήμερα. Μέχρι που μπορείτε να ζητάτε, ας πούμε, και τέτοιο, στείλετε με 050, ξέρω εγώ, κάτι. Κάντε ένα διαγωνισμό σήμερα. Χωράει σήμερα. Έχουμε διαγωνισμό. Αλλά δίνουμε εισιτηριάκια. Δεν θέλουμε τον κόσμο να μας στέλνει λεφτά. Ξέρεις, εν τω μεταξύ, πάντα μου φάνηκε περίεργο τώρα που άρχισε να δίνει εισιτήρια και τέτοια. Λες και πήγα σε. Λες και άλλαξα συχνότητα. Πώς να σου το εξηγήσω. Λέω κάτι συμβαίνει με την εκπομπή. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Χθες είχαμε καμία 25 συμμετοχές, τώρα έχουμε μόνο 2. Είναι το κλασικό το λόγο. Οι 2 θα πάρουν εισιτήρια. Το κλασικό το λόγο επειδή είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Οι γραμματείες έρχονται μετά τις 9. Τι γίνεται εκεί πέρα, λέω. Λοιπόν, οι διάσημοι νερολόγοι, για να σα το πω, νερολόγοι. Εβιάν Βιτέλ και ο Περιέ. Σε όλα τα συγγράμματά τους αναφέρουν για την πηγή 3-2. Πάντα, αν δεν το διαβάσετε, και οι τρεις αναφέρουν ότι μόνο το 3-2 ίσως έχει το καλύτερο νερό στον κόσμο. Πάρτε, διαβάστε τα συγγράμματα. Εβιάν, Περιέ και ο Βιτέλ. Και ο Βιτέλ, ναι, που είναι εκεί πέρα. Αναφέρουν η πηγή 3-2. Να το ξέρετε αυτό. Άρα για να το γράφουν αυτοί οι διάσημοι νερολόγοι. Πάει να πει ότι ο Φωτιάδης έχει δίκιο τελικά. Άρα δεν το αμφισβητήσαμε ποτέ αυτό. Όποιος έχει αμφιβολίες να το πάρω, αλλά να περπατήσουμε 16 χιλιόμετρα.
Όχι, όχι, άνοιξα κι εγώ τώρα, άνοιξα Χάρι Μπάτση, διάβασα τώρα μέσα κανονικά. Όντως για το Τριάδι αναφέρουν όλοι. Αναφέρουν όλοι για το Τριάδι μας. Ναι, αλλά είπε και ο άλλος ο Κουτάκης, λέει, νόμιζε ότι δεν είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Λέω 800 μέτρα το βουνό είναι. 798 είναι για την ακριβή. Τώρα δεν θα καθίσουμε τώρα, είναι 800. 800 μέτρα, 800 μέτρα νομίζω δεν λογίζεται ως βουνό. Στην πάτη. Ως λόφος. Ως λόφος. Ως λόφος. Δεν είναι βουνό η πατριδογνωσία. Όχι. Λόφος. Λόφος. Η γεωγραφία το έχεις. Λόφος επειδή. Βέβαια. Δηλαδή... Υπήρχε και μια ταινία, νομίζω, ο Hugh Grant έπαιζε μια Ιρλανδική, μια Βρετανική, που έλεγε ο άνθρωπος που ανέβηκε ένα λόφο και κατέβηκε ένα βουνό. Μια αληθινή ιστορία, μια αληθινή ιστορία στο νησί. Κάτσε λίγο, ρε. Μια αληθινή ιστορία στο νησί, όπου προσπαθούσαν εκεί οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα λόφο βουνό και του βάζανε πετραδάκια, ας πούμε. Για να... Πετραδάκια, για να μεγαλώσει. Για να μεγαλώσει. Αυτό που είπε το παιδί, πάντως από Σκωτία, μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Ναι. Ο λόγος που είναι και καλά τα ουίσκι και τέτοια είναι το νερό τους, να το ξέρετε. Νούμερο ένα είναι το νερό. Ναι. Πάντα σε όλες τις μίξεις. Δηλαδή, μπορεί να πιει μπύρα με μπύρα, ας πούμε, που λένε η μπύρα, άντε δύο-τρεις είναι οι συνταγές. Το νερό είναι το νούμερο ένα. Άμα δεν έχεις νερό, είναι το νούμερο ένα. Δεν γίνεται άμα δεν έχεις καλή. Ναι, αλλά τι υψόμετρο έχει, Υπουργέ μου. Στα 800 μέτρα να είναι το υψόμετρο εκεί πέρα. Λοιπόν, κλείνω με το εξής. Ιταλικά στοιχηματικά σάιτ έχουν δηλώσει στις Χριστίνας. Και τι λέει? Βαρέθηκα να δίνω ψωμί στον κόσμο. Θα χάσει ο Φούρναρ στη δουλειά του. Τσάου. Λοιπόν, εδώ ας μας πάρει ένας υπεύθυνος, ας πούμε, τοπογράφος, γεωγράφος, ένας από το κτηματολόγιο να μας πει αν το, όχι, αν το Λάναρ είναι βουνό ή λόφος. Είναι ένα... βουνό είναι. Εδώ επιμένει, εδώ θα κάνουμε debate περί του θέματος. Πλάρισε μέσα και δες το, ναι, δες το, το είδε. Το είδε και ο άλλος μαζί το είδαν. Το είδε ο άλλος από ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, άμα το είδε ο Βαγγέλης, εντάξει παιδιά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Βαγγέλη, είναι εμπεριστατωμένος. Την αριδέα, μαζί, δεν το πίστευα. Για τα νερά, πάντως, άμα σας ενδιαφέρει τόσο, θα σου στείλω μια μέρα το φίλο μου το Μιλωνά που το έχει ερευνήσει το θέμα. Να μας πει, ναι, μιας και ανέκυψε, ας πούμε, τόσο μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, δεν πρέπει τώρα να μιλάμε για τα εμφιαλωμένα και να κάνουμε διαφήμιση. Δεν λέμε ονόματα, απλά να πούμε ότι υπάρχουν νερά και νερά. Ναι, νερά και νερά, θα πούμε το νερό, νερά. Ρέδι μου, άλλο νερό θα πιεις στη δίαιτα, άλλο νερό θα πιεις ανάλογα με τα ιόντα που έχει μέσα. Άλλο θα πιεις το καλοκαίρι, άλλο το χειμώνα, άλλο άμα υδρώνεις, άλλο δεν υδρώνεις, βεβαίως. Με ένα νερό χειμώνα καλοκαίρι τη βγάζω. Ένα νερό, κύριε Βαγγελιό. Ένα νερό. Ένα νερό. Σου λέει εδώ πέρα το άλλο έχει 4 ευρώ το λίτρο τώρα. Καλύτερα να πιει καμιά μπύρα. Α, φύγουμε από τη βρύση. 4 ευρώ το λίτρο. Τώρα που θα το δώσει τζάμπα. Τρέχει. Τρέχει. Εκεί να πάμε να κάνουμε τα καφεδάκια μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Όπως ήταν φυσιολογικό. Καλημέρα. Και εδώ 0 στα 2. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω λίγο κάτι για το νερό. Βεβαίως. Το καλύτερο νερό είναι αυτό το βουνό που είναι το ψηλότερο, και το ψηλότερο βουνό είναι Όλυμπος. Όλυμπος. Το καλύτερο νερό, ναι, το καλύτερο νερό το βγάζει Όλυμπος. Θεϊκό και Ολύμπιο νερό. Εθίζεσαι, δεν μπορείς να πιεις άλλο νερό. Νερό Όλυμπος. Όσο πιο ψηλό είναι το βουνό, τόσο πιο καθαρό και γευστικό είναι το νερό. Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη κύριε. Αλλά το Λάναρι δεν είναι. Όχι, ο Λάναρις είναι ψηλότερος. Συνοδεύεται με το βουνό. Το χουρτιάτι του ραντάρ και περνάει από κάτω. Ποιος συνοδεύεται? Συνοδεύεται, έρχεται από κάτω, πηγή είναι ψηλά. Το βουνό, ο χουρτιάτης που το λάνε είναι πιο χαμηλά. Κάνει εκτροπή δηλαδή, εκτροπή κάνει. Ναι, ναι. Έρχεται υπογείως. Έτσι. Έτσι. Εγώ αυτό ξέρω. Μάλιστα. Όλυμπος, το καλύτερο νερό. Έτσι, καλά. Το ψηλότερο, βέβαια. Το δικό μας, το μακεδονικό βουνό, να τα λέμε αυτά οι Αθηναίοι. Όχι, Θεσσαλονικιώτικο. Το έτσι, έγινε, ευχαριστούμε. Φιλιά. Βέβαια, τώρα ζήτημα που ανέκυψε με τα νερά, είναι γιατί σαν... Περίμενε, πετάγεται από τη θέση του Μετροβάζη. Μπάμπη, μιλάς λιγότερο από όλους. Ναι, είναι γιατί όταν ήμουν μικρός, η θέση που κατήχα, ας πούμε, στις ομάδες Τσίκο που αγωνιζόμουν, ήταν το παιδί για τα νερά. Και έρχεται, ναι, και έρχεται λοιπόν εδώ το πλήρωμα του χρόνου να αξιοποιήσω αυτή μου την τεχνογνωσία. Έχω κουβαλήσει νερό και ξέρω, έτσι ακριβώς. Στις σακούλες. Στις σακούλες, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Και στους τρεις. Καλημέρα. Εγώ βασικά δεν είδα τίποτα. Να ξέρεις. Μπρούζετη. Για σένα λέει Μιχάλη. Ξέρω το Μπρούζετη.
Πρόζυντη. Δεν είδα τίποτα, να ξέρει. Τι δεν είδες? Ο Βαγγέλης. Έλα ρε. Άστε να το κάνω λίγο τρίπλα ρε. Θέλω να κόψω την εκπομπή. Τι λες νομίζεις? Εγώ τι κάνω? Στο χωριό μου στις Σέρρες πάντως, να ξέρεις, το νερό δεν είναι καλό, γιατί όλοι μπύρες πίνουν πάνω. Κάτι έχουν πάνω με το νερό. Θα με βγάλεις τραγούδι για σένα? Ναι. Με πιάνει απροετοίμαστο, έφτασα και στο γραφείο να πάρει ευχή να πάρει. Θα μπω μέσα σε λίγο. Αύριο, όχι... μεθαύριο. Μεθαύριο, πριν φύγουμε διακοπές, θα έχω πολύ όρεξη. Θα σε βγάλω ό,τι τραγούδι είναι καλά. Άκου να σε πω, ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι ο φίλος θεραπευτής. Αν έχει πρόβλημα χέρια, πόδια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν είναι ο Βαγγέλης. Αυτό είναι. Βαγγέλης, θεραπευτής. Ναι, θεραπεύει. Σε πέρασε για άλλο, σε πέρασε να αργεί τον Πρόζυντη. Τώρα σε πέρασε για τον θεραπευτή. Ο Βαγγέλης είναι που ήσασταν μαζί στο 8.30 στη Χαριλάου και κάναμε το live. Άλλη τρίπλα τώρα, το άλλο να πει πήγα σε κάνω άλλη τρίπλα. Έτσι, μάλιστα, ωραία. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Σήμερα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε την εκπομπή και πάλι. Αντιλαμβάνεσαι. Μάλιστα, να σε καλά, Βαγγέλη μου. Καλημέρα. Λόγω επειδή δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο θεραπευτής? Θέλω θεραπευτή, γιατί έχω και εγώ ένα πόνο, έτσι, ένα μυϊκό, τώρα που κάνω κολυμπητήριο με πιάνει. Είναι ο φίλος μας που έγραψε το τραγούδι το δικό σου. Έχει με τζε. Α, ναι, ο Βαγγέλης. Αυτό κατάλαβε. Εντάξει, και ο κύριος Βαγγέλης Ηλιάδης. Ναι, είπε θα ακούσει, θα συντονιστεί. Τον είπα. Αν δεν βγει και δεν μιλήσει, τον έχω κόψει. Θα μου πει, έχω να δω το ποντίκι, το μπράτσο μου το αριστερό. Οτιδήποτε κάνει. Ο Κάρι μπράτσο μου, να πούμε κάτι κάνει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Η Κοζάνη. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα. Έχεις να διαλέξεις, Μπάμπη, για αποθεραπείες ανάμεσα στον Μπλακούντα από τη Σερβίδα και τον άλλο που κάνει μασάζες στον Προστάτη στη Θάσο. Μάλιστα. Θα σου πει τις λεπτομέρειες ο Φωτιάδης. Φωτιάδη, βλέπω θα διαφημίσεις κάνα φίλτρο νερού. Θα πίνεις τίποτα, κάνα νερό με λάσπη και κάνα νερό χωρίς λάσπη και θα λες ποιο είναι το καλύτερο. Νερό με στάχτη να φτιάξω. Συγγνώμη, κάτσε εδώ, έφερα τη στάχτη για τη Χριστίνα μας εδώ την κορμάρα. Θα βάλει τη ξαπλώστρα. Να το ξέρω. Ξαπλώστρα δεν μου φέρες. Κάτσε με τη στάχτη τώρα, μην τη ρίξω το κρυφτάκι. Βάζει εδώ, βάζει λαδάκι και μαυρίζει κατευθείαν. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο. Κατευθείαν από το Λάναρι είναι από πάνω. Από το Λάναρι, τρελάθηκε ο Λάναρι. Σήμερα, άμα δεν μας δώσει καμιά χορηγία ο ίδιος ο Λάναρι, ξέρω εγώ, ο Δήμος Θέρμης, δεν ξαναναφέρουμε. Δεν έχει σχέση ο Δήμος. Ναι, κάτσε. Ναι, για πες. Να πω λιγάκι για το νερό, επειδή έχω παρακολουθήσει προδεκαετιών κάποια σεμινάρια για μπάρμαν που μας φωνάζουν να κάνουμε. Πουλούσε ανάλογο νερό με την πηγή, δηλαδή κάποιο μάλτο ουίσκι που δίναμε είχε και το νερό του το ίδιο, για να μην αλλοιώνεται η γεύση. Το νερό παίζει παντού και στο Τσίπρο παίζει ρόλο, βέβαια, πέρα από τις αποστάξεις και τα λοιπά και τα τσίπρα που βράζεις και αποστάζεις. Το τσίπρο μετά το τρίτο είναι το ίδιο. Καλά, δεν το μάλτο ουίσκι, μετά το τρίτο είναι καταλαβαίνεις και γεύση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Οπα, αυτό ήταν. Εντάξει, καλό καλοκαίρι. Ξαφνικά τώρα η εκπομπή τι τροπή πήρε με τα νερά. Η εκπομπή για τα νερά. Τι είπε για το νερό με στάχτη? Έχω να πω μια χρησιμότητα. Όχι, εγώ είπα ρε παιδί μου ότι να βάλουμε τη στάχτη αυτή που είναι για το μαύρισμα για να φτιάξουμε ένα νερό. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κώστα που λέει τα αφιελωμένα που κυκλοφορούν είναι τα επιτραπέζια. Σαν τις βρύσεις, για να γνωρίζει ο κόσμος αυτές τις διαφορές, δεν τις ξέρει. Και μας τα μεταλλικά και τα ανθρακούχα, πολλές πηγές με ανθρακούχο υπάρχουν στη Γαλλία, βεβαίως. Για δίαιτα λέει χρειάζεται νερό με λίγα άλατα που δεν κάνει κατακράτηση. Να το προσέχει αυτό ο κόσμος, να το βλέπει εδώ, το βλέπει. Στο Λάναρι! Ναι, τέλεια! Όχι, όχι, όχι! Καταρχήν, δες αυτό. Ναι, μου δείχνει τώρα. Και θα δεις εκεί το νερό κατευθείαν. Λοιπόν, μου δείχνει ένα μπουκαλάκι με φιαλωμένο και μου λέει να δεις και το άλλο. Το ένα θα ρίξει το μπουκαλάκι, το άλλο θα ρίξει το ποταμάκι. Θα πάμε εκεί πάνω. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Θα πάμε. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ελένη, η οποία μου στέλνει το tweet που συνέταξε το πρωί. Δεν το πήρα χαμπάρι ότι έγινε τέτοιο σκηνικό, λέει. Αυτό που είσαι έτοιμος να γίνεις μανούλα, Μπάμπη μου. 7:23 πρωί-πρωί σε ακροατή ανάλυση ηχοχρωματικοψυχολογική, ότι είναι στεναχωρημένος και όχι αγουροξυπνημένος. Ορίστε. Αααα.
που γράφει ότι είμαι έτοιμος να γίνω μανούλα, γιατί αντιλήφθηκα τη διάθεση του Παφούλιας. Ναι, κατευθείαν με τον τόνο της φωνής μόνο, κατάλαβα. Παιδιά, εδώ είμαστε εκπομπή πάνω από μανούλες. Μανούλες του Facebook, μανούλες των Ερτζιανών. Εννοείται, καταλαβαίνουμε τη διάθεση του κάθε ακροατού. Από τον χτύπο του τηλεφώνου, όχι αστεία. Λοιπόν, 8 και 1, θα συζητήσω συγγνώμη στις γραμμούλες. 7 και 8, σας αισθητή ρόπιτα, σαν μπουγάτσα στριφτή, πουλάει η εκπομπή. Ας κρατήσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι αγαπημένη σου έκφραση από χθες. Ναι, ναι. Το σας αισθητή ρόπιτα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μου ήρθε. Περνάω κι εγώ τις φάσεις. Το έχει πει. Από σήμερα θα λέει εκπομπή που ρέει σαν γάργαρο νερό. Από το Λάναρι. Το Λάναρι, ναι. Αυτό. Το λες στο Λάναρι και είναι έτοιμος να μιλήσει ο Μιχάλης και ισχάζει. Είναι το αυτοπραγματοποιημένο κώδικος μέσα στην ψυχούλα του. Λοιπόν, FM κενό. Ωρε ροκές να πούμε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Και δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ της επόμενης Τρίτης, μέχρι το τέλος εκπομπής, μέχρι και τις 10. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Μικρή, πολύ μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Τι εκδοχή βρήκα, πω χάλια, μου σπασταυτιά, είπαμε να κάνουμε ραδιοσκηνοθεσία και βρήκα τη χειρότερη εκδοχή του κομματιού. Ναι, βρε, ταιριάζει, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό. Κάτσε να βάλω τα ζουζούνια που τα ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό, για βάλε τα ζουζούνια. Εγγύηση, εγγύηση, ραδιοσκηνοθεσία. Να το, όπα, γκουατράντζ. Εκπομπή για το νερό. Νερό, κύρα, βαγγελιό, έναν. Μάλιστα. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή τρέχει σαν γάργαρο νερό. Κάθε πρωί και σε ζητητηρόπιτα. 7 με 10 για αυτήν την εβδομάδα. Τηλεφωνείτε στο 2310287 και 3 οκτάρια. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Διεκδικούμε σήμερα δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης Τρίτης. Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε ποια γραμμούλα είναι αυτή που είναι εδώ έτοιμος να... καλημέρα. Η Κοζάνια θα ήταν. Εντάξει, ποια θα ήταν, ρε παιδί μου. Φτάνει τόσο. Ωραία. 2-31-0-287 και 3-8. Το τηλέφωνο, ρε, μην μιλάς πάνω στο αυτό να πούμε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Χαώνεται ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Γι' αυτό να είμαστε λίγο πιο αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν με κατάλαβα. Μπαμπίνο μου, κατσούρα. Τι έγινε? Ταξιδεύω τη μόνο τάθη, ψάχναμε. Στο δρόμο. Έτσι, έτσι. Πού πηγαίνεις? Στη συλλογή. Εδώ κοντά. Θα πάω Αριδαία, έδωσα. Που έχει ωραία νερά. Και στην Αριδαία, μια και το πιάσαμε σήμερα ω. Καταράχτε την έδεσα. Ναι, καταπληκτικά. Καταράχτε την έδεσα. Απλά αυτό που ενδεχομένω τώρα, εντάξει, καλό ο χαβαλέ. Ναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι και καλό, έτσι. Γιατί το λες αυτό, εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι. Καταρχήν δεν υπάρχει καλύτερο νερό από το τρεχούμενο νερό. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λένε. Ναι. Καταρχήν στάσιμο νερό δεν μπορεί να είναι καλό. Γιατί μπορεί να είναι από την καλύτερη πηγή, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες συνθήκες. Αυτό που παίζει. Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο με το φιαλωμένο. Ναι, ότι που πολλές... φυλάσσεται φυσικά. Που φυλάσσεται το νερό, η μεταφορά του, τι, πώς. Τα πάντα δεν είναι. Εντάξει, καλά τα λέμε. Ναι. Το πλαστικό μπουκαλάκι ισχύει. Φυσικά, ναι, βέβαια. Δεν είναι καθόλου καλό. Δεν υπάρχει καλύτερο από μια. Από το τρεχούμενο. Τρεχούμενο όμως πού να βρεις? Στις πόλεις με το δίκτυο το απαρχαιωμένο. Με. Καλά, σίγουρα. Με τα χλώρια. Εντάξει, κανένα χωριουδάκι μόνο που μπορείς να βρεις. Έτσι, ωραίο να το απολαύσεις, ας πούμε. Σε καμιά πηγή από δίπλα. Όπως το νερό της Αναστασιάς, να πω και εγώ για τα δικά μας. Το καλή. Παιδιά, κι όμως αντιλαμβάνομαι διαφορά, ας πούμε. Δηλαδή, όταν πίνω νερό από το χωριό. Από τη βρύση του σπιτιού. Από τη βρύση αναζωογονούμε. Το ευχαριστιέμαι, ρε παιδί μου. Γεμίζω. Έχεις πιει ποτέ νερό από κάποια πηγή, πραγματικά, ρε παιδί μου, θα μου πεις. Όχι. Λόγω του και τη φύση του επαγγελματός. Ναι. Επειδή ξέρεις ότι τρέχω και περπατάω. Ναι. Ενδεχομένως να έχεις πιει. Παιδιά, δεν έχει τεράστια διαφορά. Μια στιγμή με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι, βέβαια τώρα ζει στο εξωτερικό, ήταν στην ελληνική ομάδα διάσωσης, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία πεζοπορία πάνω στη Παλιά Κάλυδα. Ναι, φανταστικά. Οπότε κάποια στιγμή, εντάξει, είναι η προετοιμασία να πάρουμε πράγματα, αλλά μου λέει νερό δεν. Λέω τι νερό δεν. Λέει αφού έχει πάρα πολλές πηγές. Παιδιά, καμία σχέση το νερό.
καμία, όταν λέμε καμία, καμία. Λες, ό, κάτι γίνεται. Αυτά είναι για, είπαμε, για να το παίρνουμε να βράζουμε τσίπουρο. Ναι, έτσι, έτσι. Και σίγουρα αυτό που είπε ο φίλος και λοιπά, επειδή στο παρελθόν είχα δουλέψει σε ένα κύριο ο οποίος είχε ανασχοληθεί με ποτά και λοιπά, ναι, το στη Σκωτία είναι το άσα και το μέγα το νερό. Γι' αυτό βγάζουν και τα καλύτερα ουίσκια δηλαδή. Μάλιστα. Επηρεάζει το αλκοόλ. Ωραία, εμείς το πίνουμε μεταποιημένο μέσα στο αλκοόλ μας. Ο φίλος με τη χαρακτηριστική φωνή είπε το θεϊκό, έτσι. Ποιο? Μετά από τα τρία, τσίπουρα. Ναι, 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 εντάξει. Τελείωσε. Είναι ένα, είναι ένα. Το παιδί το γνωρίζω μόνο ραδιοφωνικά γιατί βγαίνει σε εκπομπές. Έχει εκπληκτικό χιούμορ και είναι πάρα πολύ εύστοχος. Γι' αυτό και εσείς πληρώνονται όλοι πλάι στο λόγο επειδή. Έτσι. Να σε καλά, πότε θα φύγεις. Καλημέρα. Βλέπω και την επόμενη και μετά. Άντε, με το καλό, με το καλό. Φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, 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 τσάω. Μάλιστα. Όχι, δεν βάλαμε τέτοιο να πούμε από πίσω χαλάκι. Να παίζει. Είναι χαλάκι, εντάξει. Για το νερό της Βάλιας, της Βάλια Κάλτα ή της Βάλιας Κάλτας. Ναι. Στίχος να πω και του Θανάση Παπακοσταντίνου. Του Θανάση Παπακοσταντίνου, ρε Μιχάλη μου, είναι δυνατόν τώρα να μαθήσω. Το νερό στη Βάλια Κάλτα το φυλάγουν οι αγγέλοι. Το νερό στη Βάλια Κάλτα. Ω Μπατμανίδης δεν έχω γράψει για νερό, αλλά θα γράψω σήμερα μου φαίνεται. Θα πούμε το νερό νεράκι. Θα φτιάξουμε, Μιχάλη μου, ένα τραγούδι για το νερό. Ε? Θα το μιλήσουμε για το νερό στο Λάναρι. Ναι, για το νερό στο νερό στο νερό στο Λάναρι, πιείτε μαλλιοτάγαρι. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Να βάλουμε μπροστά τη Χριστίνα να τραγουδήσει. Ω, να τη βγάλουμε στην πίστα κανονικά. Όχι, σε τραγούδι για το νερό, ρε παιδί μου. Σήμερα την κλήρωση για να πληροφορήσω τον κόσμο που διεκδικεί τα δύο στήρια για το ΠΑΟ και Άγιαξ και στέλνει FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 θα την πραγματοποιήσει. Μπέτε, Ο Μιχάλης θα δώσει, θα στείλει δύο τυχερούς στο γήπεδο της Τούμπα στην επόμενη Τρίτη. Κρέμονται όλοι από τα. Χίλισε. Ένα εγώ και ένα Χριστέλη. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό ρε Μπάμπη, να με παίρνουν να μου λένε. Να, αλλά είδες δίκαιος. Είδες, είδες. Να δώσει αριθμό η Χριστίνα και να δώσει έτσι, εγώ. Αυτό θα, είσαι γνήσιος απόγονος του Αριστίδη. Τι άνθρωπος. Τι άνθρωπος πραγματικά. Σήμερα να σε πω και κάτι άλλο το πρωί, που πήρα τις τριφτές κρέμες, συνάντησα τον Γιαννάκη μου από τον Παναγιώτη. Όχι, τον Γιαννάκη. Είναι μια συνοδεία που κουβαλάει μεγάλο χρήμα, πάκες που παίρνει από Ξάνθη, ναι, και έρχονται για να πάνε στο καζίνο. Ναι, και ακούει λόγω επειδή. Αλήθεια, ναι. Γεια σου Γιαννάκη, καλοφάγωτα. Ναι, το... και με έφερε εδώ, με έφερε μέχρι σε το φέρε. Οικία. Μέχρι το οικία με έφερε. Μπράβο ρε το παλικάρι, μπράβο ρε το παλικάρι. Τις καλημέρες μου το Γιαννάκη. Τις καλημέρες βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα στην Γραμμούλα. Συνοδεία, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άλλη φωνή τώρα, είδες. Τώρα πιο χαρούμενο. Ναι, του φύγει η κατάθλιψη. Ναι, Μπάμπη. Ναι. Να σε κάνω μανούλα. Ναι, να σε κάνω. Γιατί γελάζουμε, πλάκα σε κάνω, μην παρεξηγήσουμε. Ναι, δεν παρεξηγούμε, δεν παρεξηγούμε. Να σε κάνω παιδί άδειξη και να του κρυσούφεξε σήμερα. Τράβηξε τίποτα τώρα αυτός, κανένα δύο τζούρες μάλτ. Όχι, όχι, δεν είναι πια τσούρα εγώ σήμερα. Κάλτ τότε. Τι, μόνο τσίπουρο. Όχι, μόνο κρασί πίνω. Μόνο κρασί, είναι λεπτισμένος. Τώρα μιλήσουμε για τα μυστικά του καλού κρασιού. Αλλάζει η τροπή το λόγο επειδή. Τι κάνεις εσύ, πώς πας? Καλά είμαι, δεν βαριέσαι να εδώ. Μεροδούλη, μεροφάει. Είμαι εδώ το ξενοδοχείο Υπορικό δεύτερη μέρα. Ναι, δεύτερη μέρα. Στο ξενοδοχείο είσαι ή κάπου αλλού είσαι? Όπα, όπα. Ξενοδοχείο δεν είσαι. Δεν θα μου λες εμένα. Είσαι κάπου αλλού. Άμα δεν πιστεύει, έλα να με δει, εδώ όχι. Είμαι. Έλα να ακούσε, εδώ, δεν θα μου λες τέτοια. Εγώ σε μυρίζω από χιλιόμετρα. Ξέρω που είσαι. Χριστίνα, ναι. Χριστίνα. Μακριά από τη Χριστίνα. Κάτσε. Μπλέκε. Την προστατεύω εγώ. Μάλιστα, όλοι προστάτε. Πώς την προστατεύεις, δε. Για πέστε μου, όλοι πώς την προστατεύετε, ρε, με τον αέρα. Έτσι. Πώς. Με τα λόγια. Με τον αέρα. Ένα σε φέρε τη ρόπιτα εδώ. Κανένα άλλο. Ναι. Μη φοβάσαι, ο φούρναρι. Μάλιστα. Το φούρναρι δεν το βάζει πάλι μπροστά. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Έχει κάτι άλλο. Ένα τραγούδι, κάτι. Ναι, τίποτα. Να βγαίνει προετοιμασμένο. Τα μαλαματένια, τα μαλαματένια δεν ξέρουμε την τύφλα μα να πούμε. Εντάξει. Έγινε, άντε. Τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Νάτο, καλημέρα. Νάτος, τι είναι Νάτος. Νάτος, πώς έλεγαν παλιά, Νάτος ο Παπαφλωράτος. Στον Άρη φωνάζανε. Νάτος. Το θυμάσαι. Τι πρόγραμμα έχεις σήμερα? Πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Γιατί από το πρωί δεν σ' άκουσα, τώρα έχει 5 λεφτά που άνοιξε. Σήμερα συζητάμε. Ναι, όλο τυχαίως. Θα σου πω εγώ γιατί συζητάμε. Δεν είχα.
Για δεν το... ξέρω από την Ελλάδα ήταν είτε από εδώ πέρα. Τώρα ήρθε. Για το νερό μιλάμε τώρα. Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Για το νερό. Ποιο είναι το καλύτερο νερό. Της Ελλάδος. Έτσι. Βέβαια. Ολύμπιο γενικά. Νερό. Πίναν οι θεοί. Το νέκταρ από πού φτιαχνόταν. Θεϊκό, κρυστάλλινο και ολύμπιο νερό. Έτσι, έτσι. Ξεκάθαρα. Τον Ολύμπο. Τελείως. Να τις βρίσεις το νερό αυτή, αλλά να... Να πας σε βουνό να πιεις νερό. Βέβαια. Ναι, τώρα εδώ στις πόλεις, ναι. Που στο Μόρνο να πιεις νερό. Νο, 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 νερό στο Μόρνο. Παρέα εκεί πέρα, ποιον. Πολύ παρέα βλέπω και σήμερα. Εσύ, 7-10 είπαμε. 7-10 είναι τόσο αγαπητή εκπομπή. Μιχάλης Φωτιάδης. Καλά, τόση ώρα μιλάω, δεν έχεις καταλάβει. Ρε, κύριε Μπάμπη, ρε. Τώρα πείτε μόλις έχει 5 λεπτά. 5 λεπτά έχει ο άνθρωπος, ρε. Εντάξει, 5 λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και την Ελβετία μας. Όλοι οι σταθμοί της Ελλάδος. Ναι. Όλοι οι Ελλάδος δεν ακούγονταν κανένας. Μόνο το λόγο επειδή. Μόνο ο Λιμπέρο. Μάλιστα. Τώρα άνοιξαμε και πιάσαμε το λόγο επειδή. Μπράβο, μπράβο, κύριε Μπάμπη. Να σε θυμίσω σαν πέρσι, σαν αύριο. Ναι. Σαν αύριο. Πέρσι είχε παίξει. Η ομάδα σας εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ, ναι. Εδώ στη Λιβετία, θυμάσαι? Όχι, η ομάδα είναι εδώ. Η Κατερίνα. Χριστίνα είναι μαύρη θύελα, Φωτιάδης από όλο Καλαμαριάς και εγώ είμαι πασεραϊκός. Έλα και εσύ κρυφός. Ναι, κρυφός. Αφού δεν είναι, δεν είναι. Να τα. Δεν θέλω να ακούω, δηλαδή. Διαρρήγει τα ημάδια. Από είναι από τα Σέρας. Από τα Σέρας είμαι. Εγώ είμαι από τη Καλαμαριά. Από τη Σέρας. Ξέρεις ότι προχθές έγινε σεισμός στο χωριό μου στην Ιγρήτα. Προχθές. Έγινε και προχθές, ρίχτερ είχαμε εδώ πέρα. Ναι. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε και με εδώ. Ναι. Και εδώ κουνήθηκαμε προχθές. Σεισμοί, μη καταποτισμοί. Μάλιστα. Ωραία, μείνε συντονισμένος και αναπτύσσουμε θεματολογία και επανέρχεσαι. Δυναμικά. Δυναμικά. Πούσο. Δεν ξαναπάρω γιατί. Γιατί? Περιμένω πολύ ώρα. Α, τι, αφού μας παίρνουν λεφτές και τέτοιες. Κάτσε και να πω. Δεν έχει ίντερνετ εκεί. Εγώ στο Λίμπερο δεν έχω πολύ μέσον, κατάλαβες. Έχεις εμένα, ρε. Να βάλω μέσο. Βάλε εμένα. Να βάλω. Να δώσω τίποτα. Τώρα μιλάς σωστά. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Ο Ζαγόρας πώς λέει. Τι λέει. Ο Ζαγόρας λέει, ρίξε ένα 500 που να σε βγάλουν. Καλά, εμείς είμαστε φτηνοί με ένα 5 ευρώ. Καλά λέει. Εμείς δεν έχουμε τσίπα. Με ένα 5 ευρώ είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, έγινε, σε φιλούμε, μπάμπι μου. Εγώ να αγάπη μα στην Ελβετία. Τι να κάνει, τι να κάνει. Θα βάλει και κάνα donate να αφού. Donate. Λοιπόν, καλημέρα στο Ξωτικό Λόγων επί 2, το Ρόντο και κανένα δυο ακόμα λείπουν σήμερα την εκπομπή για να αισθανθούμε δηλαδή εν πλήρη απαρτία. Γράφει ο φίλο μα ο Γιώργο. Είναι η μυθική μορφή το Ρόντια. Μα έχει ξεχάσει ο λιγοντή τώρα που είμαστε 7 και 10. 7 με 10 μάλιστα. Τι δείχνει, 4 πιστόλι. Βγαίνει 12 η ώρα τη νύχτα. Βγαίνει 12 η ώρα τη νύχτα. Να το στον παρακολουθεί το φίλο μας στον Τορόντο. Ο Μιχάλης Φωτιάδης. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, την έκλεισε. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρω και εγώ, περιμένω 7 λεπτά. Να, τίρα, συγγνώμη, εδώ. Έχουμε 7 λεπτά. Μετά που λέει ο άλλος, στείλε μήνυμα να κερδίσει το εισιτήριο. Ναι. Σημάδια. Α, 7 και 7, 14. Να τα λέμε αυτά. Να ερμηνεύσουμε. Δεν είπες να ερμηνεύσουμε τα σημάδια, αυτό. Α, Θεέ μου. Δεν έχω κάτι να πω μετά από αυτό που είπες, Μπάμπη. Ναι, δεν σας αποστόμωσα, αυτό είναι. Τι λέει, πώς είμαστε. Τι λέει, τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς είστε. Καλά μας, τι καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Είδες πιο αργά τώρα, πλέον. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε 7 η ώρα πιο κοντά σε εμάς πλέον. Ναι, στους οικονομημένους, στους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς, στους δημοσίους, αυτά, στους έργα. Ναι. Η γνήσια εργατιά καλιά της κοινωνίας μας. Η γνήσια εργατιά από τις 6 η ώρα πιάνει. Έχουμε δουλέψει, Μπάμπη, έχουμε κυνηγήσει σκυλιά στη βιομηχανική περιοχή. Άσε το. Έτσι. Τι λέει, τι νέα. Καλά είμαστε. Ησυχία, ρε παιδί μου, προς το παρόν. Εντάξει, προσπαθούμε να πούμε κανένα αθλητικό. Δεν έχουμε μια μισή ώρα. Αθλητικό να πεις, Μπάμπη, τι να πεις. Αθλητική εκπομπή δεν είμαστε. Ο κόσμος εδώ θέλει να μάθει ποδόσφαιρα 4-4-2 και τραζίσιο. Καλοκαίρι 2016 πάω Κάγιαξ. Καλοκαίρι 2014 πάω Κάγιαξ. Δεν έχει νόημα. Κανονικά έπρεπε να είναι τότε πέρυσι, 18, ανά 2 χρόνια. Δεν έχει νόημα το καλοκαίρι.
Το ίδιο πράγμα είναι. Αν βάλεις εκπομπή κονσέρβα. Κονσέρβα, εντάξει. Όχι, τις προηγούμενες φορές που έπαιζε ο Πάκ με τον Άγιαξ, λέγανε όλοι φέρε τον Άγιαξ να το σκίσω. Τώρα... Κοίταξε, τώρα δίνω ένα 5% να περάσουμε. Μόνο και επειδή παίζουμε πρώτο μάτς εδώ πέρα. Αλλάζουν οι πλανήτες. Οι πλανήτες, ναι, γι' αυτό, μόνο και μόνο γι' αυτό το πράγμα, Βάμπη. Μάλιστα. Μόνο μάλιστα. Και μόνο γι' αυτό. Να δούμε. Να, ξακού και σένα σαν τον Παφούλια, έτσι στεναχωρεμένο πρωί-πρωί. Τι, εντάξει, δεν θα πάμε πουθενά με άδεια. Γιατί δεν έχει άδεια φέτος. Έχει, αλλά δεν θα πάμε. Πάμε εδώ πέρα Χαλκιδική, διακοπές. Χαλκιδική τώρα, ποια Χαλκιδική. Άμα δεν μπει σε καράβι. Έστω ρίο αντίρρο, αδερφέ. Μπες ρε παιδί μου, ξέρω πάνε Μουλιανή. Πάρ το καραβάκι και πάνε απέναντι. Τώρα Μουλιανή. Απογοητευμένος. Πήγαινε καρά... στη Θάσο. Ναι, κάτι, κάνε. Θάσο δεν έχω πάει ποτέ. Α, είδες μια πολύ. Α, ρώτα μένα που ρώτα, πήγα. Ρώτα εδώ τον ειδικό, τον θασολόγο. Εγώ που πήγα τριήμερο και έκανα και εκπομπή. Α, και έκανα. Άμα δεν κάνεις εκπομπή, μην πας όμως στη Θάσο. Όχι, γενικά. Και εγώ κάνω εκπομπή, πηγαίνω στη Θάσο και ο Φωτιάδης κάνει εκπομπή, πηγαίνει στη Θάσο. Όσοι κάνουν εκπομπή μόνο. Βέβαια. Είναι το celebrity. Εσύ είσαι κοινή θνητή. Τίποτα. Δεν μπορώ. Είναι ωραία. Έχεις καμιά είδηση από τον χώρο του lifestyle reportage, γιατί είσαι και ο πλέον ειδικός εδώ της τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Το Open δεν έκανε καμιά μεταγραφή. Ναι, μόνο τον Πάκο πήρε. Μόνο πήρε τον. Πήρε τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ θα μεταδοθεί από το Open. Ούτε, ακριβώς αυτό. Ούτε το συντασιδρομητικά. Εν τω μεταξύ μου προξενεί έτσι μια ιδιαίτερη εντύπωση τη στιγμή που είναι το πιο εμπορικό παιχνίδι που υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Πόλεμα την ομάδα μας, Μπάμπη. Γιατί το θεωρείς ότι είναι πόλεμος το ότι δεν πήρανε το μάτς. Ποιος είναι ο πόλεμος δηλαδή που υφίσταται. Για να μην δώσουν λεφτά. Για να μην δώσουν. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από λεφτά. Εντάξει, Μπάμπη, έχει ανάγκη. Γιατί έχει το financial, πώς λέγεται. Ναι. Κάτσε, δηλαδή τώρα το κανάλι από την άλλη το οποίο θέλει να οικονομήσει σκέφτεται να πολεμήσει και να μην κοιτάξει την τσέπη του να μακροημερεύσει γιατί δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια που θα έχει φέτος ας πούμε τόσους εμπορικής σημασίας. Κοιτάξτε να δεις τα προκριματικά τα έχει μέχρι αυτό το γύρο τα έχει, είναι ελεύθερα. Είναι ελεύθερα. Μετά στα play-off είναι Champions League, οπότε πηγαίνουν στην Κοσμοτέ. Ναι, δηλαδή αν περάσει ο ΠΑΟΚ, μετά νομίζω και στο Europa πρέπει να είναι η Κοσμοτέ που να παίρνει, το συνδρομητικό να παίρνει. Οπότε σου λέει τώρα να μην δώσουμε κάτι τέτοια. Εντάξει, το κάνει. Ναι. Τι κάνεις, τι μα πήρε το μάτς εκτός, ναι. Το δεύτερο μάτς. Αυτό, δεν πήρε τη Στούμπας και πήρε το εκτός δηλαδή. Ναι, ναι. Θα έχει σήμερα πολύ σουσού γύρω από το σχετικό ζήτημα. Πού είσαι, τι κάνεις, μαγειρεύεις, τι κάνεις, κακούει τα κράτη. Ναι, ρε, κάνω φαγητό, θα πάρω στη δουλειά μαζί μου, τι να κάνω, ρε, Μπάμπη. Πρωί-πρωί, τι φαγητό θα κάνεις. Τι μακαρόνια, τι να κάνω. Μακαρόνια θα κάνεις από τώρα για να τα φας 3 ώρα το μεσημέρι. Και τι να κάνω, να πληρώνω σε μαγειρίο, ρε, Μπάμπη. Όταν γυρίσεις, φάε. Δεν γίνεται, ρε, Μπάμπη. Πετάει το στομάχι, ναι. Το στομάχι πονάει. Πάρε κάτι, πάρε ένα σαλαμοκάσιο. Όχι, το λέω αυτό γιατί σηκώθηκες μια ώρα πιο μπροστά για να κάνεις φαγητό, ναι. Να φάσεις 2 η ώρα και αυτό κρύο από πάνω. Πάρε κάτι ελαφρύ και τρως όταν γυρίσεις. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ξανακάνω. Να το πετάξεις σκουπίδια. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν θες σου κάνει τώρα πρωί-πρωί μακαρόνια, α πούμε, δεν θες να φας και λίγο. Θα τα φάει. Με σαλτσούλα, με κυμαδάκο, με τι. Σκέτα, ρε, σκέτα, δεν για το τελίγια, πώς λέγονται. Τηλέφωνο Ξανθόπουλος, δεν θα πάω διακοπές. Το μπακ δεν τον πήρε κανένας. Μεταγραφές δεν κάνει. Σκέτα μακαρόνια. Τίποτα. Ζωή είναι αυτή. Ζωή είναι αυτή. Φιλιά, φιλιά, θα τα πούμε. Έπρεπε να βάλω μουσική που. Από πίσω να παίζει. FM και όνομα, τεπώνυμα, αποστολή στο 545. Ο Πακ θα αποκλειστεί. Κι άλλα, ναι, όλα ήταν τηλέφωνο. Όχι, δεν το είπα εγώ. Ο φίλος το είπε. Πιστεύεις ότι θα αποκλειστεί. Όχι. Όχι, γάτος. Μύρε, τι μύρε. Να πάρει να περάσει. Θα περάσει, λες ο Πάου. Κακό δαίμονας. Κακό δαίμονας, μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει, σε πάω τώρα σε άλλο. Θα με πας τώρα σε άλλο. Στη φόρμουλα που είναι, στη φόρμουλα. Έχουν κακό δαίμονα τη Mercedes. Ποιος την έχει κακό δαίμονα τη Mercedes. Η Ferrari έχει κακό δαίμονα τη Mercedes. Έχει να δει βουτάθημα ή να δει αγώνα να πάρει. Αφού τα παίρνει η McLaren Mercedes του. Έτσι, είσαι μεγάλος γνώστης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Για να δείτε από κοντά τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον κακό του δαίμον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Για να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Νάτος. Πήρε τηλέφωνο τα ψέματα. Σήμερα εσύ
Εσύ, Μπάμπη, με γάνιασες τώρα. Έχει που έχει, έχω πω εγώ νεύρα, έχει 38 βαθμούς μέσα εδώ πέρα. Όταν παίρνει αυτός ο φίλος, καλημέρα και στο φίλο αυτό που είδαμε προηγούμενο στην αγάπη μου, αλλά όταν είμαι πριν από αυτό, να, όχι λέω τόσο κατά μια. Γιατί παίρνει μια συστόσεις και λέει εκεί όλα τα θέματα, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Και σήμερα ο άνθρωπος ήθελε να κλείσει αυτός και δεν τον άφηνες εσύ. Εγώ είχα καιρό να τον ακούσω. Τι κάνεις, τα νέα σου, αυτά που θα πας διακοπές. Μ' αρέσει. Αν έχεις τι πρωινό έφαγες. Ωραία, δύο λεπτά τηλέφωνο για να πεις και το προηγούμενο τώρα. Ναι, έτσι. Αν δεις τι θα σε κάνω εγώ. Θα πάρει άλλος τώρα, θα πει όταν παίρνω πριν το φούρναρι. Την εκδίκηση. Να ρίχτω. Άκου τώρα, κάτσε να αλλάξω λίγο και τη φωνή. Ναι. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλημέρα. Κύριε δημοσιογράφε, η Κοζάνη τι φταίει να φάει τα απορρίμματα της Αχαΐας. Σε χιλιόμετρα αρχίζει να κάνετε σκουπίδια όλες να τα βάλουν στο Σκορπιό. Έχουν να μάθει σκουπίδια από τη Μεγάλη Τρίτη. Γιατί φίλε, τι είναι αυτό. Όταν κλείνει το Λευτέρι μου τα στέλνει σε μηνύματα μετά. Εντάξει, άμα το κλείνεις και μου στέλνει ολόκληρα κατεβατά, θα παίρνω εγώ τηλέφωνο και θα διαβάζω εγώ στον αέρα. Ωραίο αυτό. Εγώ την πληρώνω τη μύθη. Είναι ο άνθρωπος της αποσυμφόρησης, από θεραπεία για τους ακροατές. Τραβάει. Όσοι θέλετε από το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, μετά είναι aftermarket sales αυτό. Ναι. Θα στέλνετε μηνύματα στο φούρναρι μετά το τηλεφώνημό σας εδώ και θα σας εξυπηρετεί καταλήλως. Ναι. Εγώ πλέον, να σε πω, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Πλέον το λόγο επειδή. Για μένα το ακούω είναι αυτό από θεραπεία. Η εκπομπή. Όλο το άλλο, όλη η ζωή είναι πλέον λογοπηδή. Παίρνει τηλέφωνο εκεί ο άλλος, με έπαιρνε όλο το βράδυ ο Παφούλιας, λέει πόνισε το κεφάλι μου, μα βλέπεις, λέω, έχει πόση ώρα βλέπεις κόκκινο κύκλο. Από τις 12 το βράδυ μέχρι τις είδε φόνους, νησίες, σκοτωμούς. Καμιά τέτοια, μέρα πότε θα μας κάνει και εμάς πρωταγωνίστες στην ιστορία μας, να έρθει ο Παφούλιας. Πότε θα τα κάνει. Θα σου πω. Μου λες κύριε Φωτιάδη. Ακούς? Τσακώ. Το χέρι της κυρίας Χριστίνας το φίλησες? Είσαι καλά ρε. Τι θες τώρα να πω. Ο Παφούλιας το φίλησε λέει. Πήγα φίλησε λέει το χέρι αυτά. Θα φέρω από εδώ πέρα, μην έρθω εκεί πέρα και σε κάνω να πω για εκεί πέρα. Μη φεύγουν τα ταψιά τώρα. Είσαι μαζεύ. Πάρ' το πίσω ρε. Τώρα ρε. Πάρ' το πίσω είπα ρε. Πάρ' το γιατί θα σε κλείσω μια και έξω. Είσαι καλά ρε. Δεν με κλείνεις εσύ, δεν είσαι ο παραγωγός εσύ. Ακούσου μιλά, εγώ θα σε κλείσω. Κι εγώ πήγα στη θάση και εγώ είμαι παραγωγός άμα είναι. Όσοι πάνε στη θάση σε είπα, μακριά από τη Χριστίνα. Άκουσου μιλά. Λοιπόν, λες το 2% έχω εγώ. 2% είναι. Το δεν θα το πούμε, γιατί με ρωτάει ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό. Δεν θα σας πω. Ωραία. Με το μικρό μιλά, αλλά το μεγάλο αφεντικό. Ωραία, 22. Το υπόλοιπο το 78 ποιος το έχει, το βασικό. Δεν υπάρχει το 22%. Μάλιστα. Καλείστε, καταλαβαίνει τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τις προπαίδειες τώρα αυτό. Μην κάνουμε γιατί έρχεται και φορεία και τα λοιπά. Θα συζητήσει με το χολόγιο, ιστορία. Ας μην πλέξουμε. Ναι. Άστο. Πάμε παρακάτω. Άμα δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάρ' το πίσω αυτό που είπες στην Χριστίνα. Το πήρε. Πάρ' το πίσω, θα σε σφίξω. Ναι. Το πήρα. Εσύ τι γίνεται, όποιος, εσύ τι κάνεις. Ένας άλλος ήθελε μια στέλα, πας και εσύ. Ο Παφούλιας ήθελε τη Χριστίνα, πας και εσύ. Τι γίνεται, πάντα δεύτερος. Τι γίνεται με σένα. Τι γίνεται, Έλα, εμένα ο Μιχάλης Φωτιάδης είναι φίλος μου. Τα ψάκια δεν ξέρω τι λες εσύ. Ακούστε, Μιχάλη, μπήκε στο friend zone τώρα, πάει. Μπήκε στο friend zone. Μόνο Παφούλιας. Ο Μπάμπης πριν λίγο, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά πάλι με είπε Κατερίνα. Συγγνώμη. Οπότε μόνο ο Παφούλιας. Καθένας έχει τις αδυναμίες του εδώ πέρα στο ρόλο. Κόλλησε τώρα. Τώρα η Χριστίνα κόλλησε, γιατί ο Παφούλιας τη φτύνει, κατάλαβες. Ναι, έτσι. Μαθήματα για το καλοκαίρι εδώ. Στην καρδιά φωτιά δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο. Τι να κάνεις. Δεν θα κάνεις κουμάντο. Έγινε. Τα είπε και ένας Μπάμπης. Μια αναφήση δύο, είμαστε και από Αθήνα κιόλας. Έτσι, έγινε Αθήνα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει. Εγώ χθες ήρθα μόνο για την εκπομπή. Έτσι, ήταν Αθήνα. Ήταν Αθήνα, μάλιστα. Άντε κλείνω για να μην περιμένει ο φίλος μας ο Βαγγέλης Ηλιάδης, γιατί είμαι στη Λεμίνη. Άντε, κλείσε. Ο θεραπευτής. Άντε. Μην μιλάτε ένας πάνω στον άλλο. Σας παρακαλώ, δεν θα μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο, γιατί γίνεται χαύρα. Είναι νόμος του ραδιοφώνου αυτό. Γενικότερα νόμος της ευπρέπειας, ας πούμε, και της καλής κουβέντας μιλάει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μην συγχύρεσαι, δεν σε θέλω να μου συγχύζεσαι. Καλημέρα. Δεν με συγχύζουμε. Μπαμπή, 30 δευτερόλεπτα λίγο, ρε. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Μου στείλαν
μου στείλαν πάρα πολλά μηνύματα. Εκτός από τα εισιτήρια στο 54526 είναι και 2 λίτρα νερό από το Λάναρι. Και στάχτη. Και στάχτη. Μια ολόκληρη έχει. Και στάχτη στο 54526. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και συγγνώμη, υπουργέ. Και θα έρθει Coca-Cola. Ο Coca-Cola ο φίλος μου με το κλακ και θα το φέρει μπροστά. Το κλακ. Το κλακ. Έτσι. Γιατί μου στείλαν μηνύματα δεν ενδιαφέρονται. Μάτι δεν ενδιαφέρονται για τα εισιτήρια, μόνο για το νερό. Στάχτη στα μάτια. Έτσι. Ήρθε να μας ρίξει. Στάχτη στα μάτια. Μάλιστα. Έγινε. Στάχτη στα μάτια. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Και δωρεάν μεταφορά. Τι δωρεάν, πάρα πολλά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Η Κοζάνη τη Κέιμπαμπη. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Ωραία, 8 και 31 πήγε κιόλας. Είναι ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια μικρή ανάπαυλα. Σήμερα ένα έχω... τραγούδι, ρε, πάμε ένα τραγούδι. Τι να βάλω, όχι, σήμερα θα ακούμε NSYNC και Backstreet Boys. Λίγο, βάτωνα, βάτωνα, ένα ρεφρενάκι, βάτωνα. Τι ρεφρενάκι. Βάτωνα, ένα χαραβέρα, βάτωνα. Τι χαραβέρα, γιατί θα σκάσεις. Ποιος. Κουτάκες, αφού δεν μας το είπε εδώ, τι. Στο λέω εγώ, κάτι για μένα. Εντάξει, 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 εντάξει. Λοιπόν, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο εισιτηριάκια πάω κάγια στην επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά εδώ από το λόγο επειδή και σήμερα και αύριο θα τα κληρώσουμε. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Αχ, τι γλιτώνουμε. Ευτυχώς που δεν έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είμαστε και από βράσματα της κοινωνίας, εάν και εφόσον δεν πληρώνουμε εισιτηριάκι. Μια δήλωση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμαλή, του Τρίτου. Να το ξεχνάμε. πηγαίνει. Ο Θεός μας γλίτωσε και δεν φτιάξαμε μετρό. Θα προχωρήσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 8 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. Στο διευρυμένο λόγο επειδή. 7 με 10 μέχρι το τέλος της εβδομάδος. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ της επόμενης Τρίτης και 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Γραμμούλες, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το να, ναι. Για το νερό να πω και εγώ αποφεύγω να πίνω εμφιαλωμένο. Έχω βάλει στο σπίτι δύο φίλτρα, ένα κάτω σε χελώνα, ένα πάνω στην πρίση. Και όταν βγαίνω έξω για περπάτημα ή από δίλατο, από πηγές, αρτεσιανά. Από πηγές? Και αρτεσιανά. Αρτεσιανά. Και από γεωτρεις που κάνουν. Α. Κατάλαβες. Ναι, όχι, λέω για βόλτα, για περπάτημα που πηγαίνεις. Εδώ στην Αριδαία γύρω-γύρω. Α, μάλιστα. Να πηγαίνεις ξέρω στην παραλία της Θεσσαλονίκης λίγο δύσκολα γι' αυτό. Όχι, τώρα πάμε λίγο στα σοβαρά. Ναι. Εγώ θα πάω διακοπές στη Θάση τώρα το Σάββατο. Επειδή δεν είμαι παραγωγός, έχω κάποιο πρόβλημα. Για να μας πει εδώ, Μιχάλης. Μήπως, απάντησε στο φιλό. Έλα, Βάγκο. Μιχάλη, αμέσως με κατάλαβε. Νάτος, ο Βαγγέλης που περίμενε. Και μια ακόμα ερώτηση. Γιατί ρε κουτάκια να φιλήσει το χέρι της Χριστίνας. Τι είναι η Χριστίνα, δεσπότης, είναι και θα το φιλήσει. Ναι, ενδεχομένως να φιλήσει τα μυαλά και θα έρθω εκεί πέρα και θα το βουχώσω μέσα στο φούρνο. Να φιλήσει δαχτυλίδι ενδεχομένως μπορεί να εννοεί. Όχι, το λέει επειδή προχτές ο παφούλιας μου φίλησε το χέρι. Σου έκανε τέτοιο πράγμα. Και τον άφησες. Τι έκανε. Να συστηθώ, εγώ είμαι ο θεραπευτής. Ο θεραπευτής. Τα τραγωδία στα καλά, εγώ είμαι πευγάλο. Έτσι. Ο θεραπευτής που λέω Μιχάλη. Και λιρατζής βέβαια. Μεγάλος οργανωτέχνης. Και το τραγούδι σου. Εντάξει, μεγάλος, όχι, έτσι ερασιτέχνης. Αλλά να πω κάτι για την ιστορία. Ο Μιχάλης, εντάξει, είναι άνθρωπος που εμπνέει. Μούσα. Να γράφεις έτσι στη χάκια, ναι, μούσος. αλλά ο Φούρναρης μπορώ να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Μου δώσε το σκελετό των λέξεων, να πούμε έτσι, και εγώ πάτησα εκεί πάνω και έχτισα. Έχω μεγάλο τραγούδι, έχω κι άλλα δίστοιχα, είναι τρίλεπτο. Σε θέλουμε μία δηλαδή μέρα στο στούντιο με τον Κεμετζέ. Να, αυτό είναι δύσκολο, καθημερινές τώρα πάω για δουλειά, γι' αυτό σας πήρα, είναι και η ώρα μου αυτή. Τι γίνεται, από τις 8 σας άκουγα. Γιατί δουλεύετε όλοι ρε, δεν μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο να δει στο στούντιο. Δεν μπορούμε δηλαδή, να βρούμε έναν άνθρωπο. Κάτσε. Ναι. Εγώ ήρθα από Αθήνα. Να το σύρθα από Αθήνα. Δηλαδή, καθοδόνη τον έπαιρνε, κανένας δεν ήξερε. Έχεις και το παππού, άμα τρε Μιχάλης, έχεις και το παππού που κοιτάς.
που φυλάς. Ναι. Μια μέρα εδώ να ανεβάσουμε την εκπομπή. Ναι, να την ανεβάσουμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι ανεβασμένη εκπομπή, δεν έχει ανάγκη από μένα. Εσύ πρέπει να πηγαίνεις πιο συχνά. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή τα άτομα που με ξέρουν από τις εκπομπές από το YouTube, εγώ κάνω πρόταση να έρθείτε. Μιλά πιο κοντά στο μικρόφωνο, σήκωσε το. Κάνω πρόταση. Κάνω, δηλαδή. Ναι, όμως ο παραγωγός μας θέλει. Πώς δεν θέλει. Ο παραγωγός μπορεί να σας δώσει και τα κλειδιά. Να τα πείτε μεταξύ σας. Ο Ταψάκιας μπορεί τώρα να πάρει τηλέφωνο. Πήρε. Στον αέρα να μιλήσουμε μαζί. Μπορεί, 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 μαζί. Μπορεί, μπορεί. Γίνεται. Μάλιστα. Γίνεται, για δύο γραμμές λοιπόν, γίνεται. Ναι, θα κάνουμε, Μπάμπη, και το υπόλοιπο το τραγούδι. Ο Φούρναρης μου είπε, λέει, κάνε ένα μικρό, λέει, ένα λεπτό. Μην κάνεις, λέει, 3-4 λεπτά τραγούδι. Να είναι ραδιοφωνικό. Το λέω δεν από ραδιόφωνο. Αρχισυνταξία. Πήγες μια φορά στο Μπάμπη και έμασες από ραδιόφωνο. Τάμα, και στη Θάσο. Πηγαίνεις Μπάμπη και μετά πας Θάσο. Έτσι είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Εγώ θα τα κάνω ανάποδα μάλλον. Έτσι. Θα πω Θάσο. Δεν ξέρω αν θα έχω κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, αριδαία για περπάτημα και νερό από τις πηγές. Ας πούμε η πρόταση για εναλλακτικό τουρισμό. Τρεχούμενο, σίγουρα πράγματα, ποδήλατο, περπάτημα, να χάσουμε κανένα κιλό. Μάλιστα. Εντελώς αντίθετα από την εκπομπή. Περπάτημα, γυμναστική και τέτοια. Εντάξει, εντάξει, καλά είναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και με τη ζέστη. Βάζω ένα καπέλο και πάω. Μάλιστα. Μάλιστα. Όταν κάνω τέτοια, όταν δουλεύω. Με ενοχλεί, αλλά όταν πάω για περπάτημα και αυτά δεν έχω πρόβλημα. Επίσης, άντε με 2 η ώρα το μεσημέρι, πέταμε. Όπου να με πετάξει, περπατάω, δεν έχω πρόβλημα. Σε μία άλλη εκπομπή, μιας πως μίλησαμε με τον φίλο μας, τον συντηρητή, τον μηχανό του καφέ και ανήκυψε ένα ολόκληρο ζήτημα που έκτασε εκπομπή. Σε μία επόμενη εκπομπή θα συζητήσουμε και για θέματα φυσιοθεραπείας. Έτσι, εδώ που. Έτσι, έτσι. Ναι. Πέρα από την πλάκα, είναι θέματα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Ενδεχομένως να έχει κάποιες απορίες, τέτοια να στραφεί τι πρέπει. Είναι... Ευχαριστώ και τον Μιχάλη που με έκανε μαύρη διαφήμιση. Έτσι. Βέβαια δεν έχω πελατολόγιο από Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Αν ανοίξουμε εδώ ένα ραδιόφωνο στην Αριδία θα κάνουμε ποτάκια και τέτοια. Έγινε, φιλιά. Χαιρετίζω, φιλιά. Τσάο, καλή δουλίτσα. Χριστίνα, τον Μιχάλη. Καλό περπάτημα, καλό περπάτημα έτσι, καλό νεράκι. Τι ωραία αυτό να μεταδίδουμε. Εντάξει, βέβαια έχουμε γίνει φέτος πολύ fitness εκπομπή. Γιατί και εγώ πάω στα κολυμπητήρια, να τα αλλάξαν. Ούτε για φαγητά μιλάμε, ούτε τίποτα. Ένα άλλο λόγο επειδή. Έχει ωραία διαμορφωθεί. Ναι, ωραία είναι η αριθμή. 6 μήνες ήμουν πάνω εκεί. Πάνω στο κλεισάκι, πάνω εκεί στα. Τι έκανε, άναβε τα καντήλια. Όχι, ήμουν φαντάρος. Α, πού πάνω στον, στο καϊμάκι τσαλάνε αυτό το κλεισάκι. Ωραία. Εκεί. Εκεί αυτός που έχει το κουράγιο, τα 10 στρέμματα. Ποια 10 στρέμματα? 10 στρέμματα, γιατί όταν πήγαινε για να κατέβουμε από το φυλάκι για να πάμε στο χωριό με τα πόδια, περνούσε από ένα. Από τα 10 στρέμματα. Όχι, τα περιβόητα 10 στρέμματα του καημάκι ξανά. Ναι. Και κόβαμε. Και συγγνώμη, δηλαδή κόβαμε τα καλαβόγια. Μα να τα τώρα, θα σου έρθουν αναδρομικά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα ρε Μπάμπη. Έλα ρε Κατερίνα, τι έγινε και εγώ λέω γιατί γίνει. Δεν περίμενε τόση ώρα. Σπάσει καρέκλα, ναι. Μ' ακούτε. Μιλάει εδώ ο Μιχάλης. Γιατί δεν με ακούτε, βρε. Σ' ακούμε, βρε. Μόλις το κλείνετε. Όχι, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Πού να ακούμε. Αρχίζω και νομίζω. Δεν έχω γίνει ανεπιθύμητη. Τι λες, παιδί. Δεν έχει αναγνώριση κλήσεων. Δεν βλέπουμε τα. Αν είχε αναγνώριση κλήσεων. Καλά, μήπως και το τηλέφωνο, Μπάμπη. Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχω τον Μιχάλη απέναντι. Μεγάλο, μεγάλος. Καλημέρα σας, καλησπέρα παιδιά. Καλημέρα σας, καλησπέρα. Εγώ τώρα ξέρω. Καλό, αλό, Κατερίνα. Πες καλησπέρα από Αμερική. Όχι, ρε παιδί μου, τι κάνεις καλά. Πού είσαι, ρε Κατερίνα. Άντε και μια φορά παίρνεις τηλέφωνο. Εγώ από Θάσο παίρνω τώρα. Από Θάσο. Είσαι ένα διαφορετικό παραγωγό. Πού πήγες και έφαγες ψαράκι. Έμαθα ότι πήγες στο Ζορβά, έφαγες ψαράκι. Πού στο Ζορβά. Ναι. Όχι, εδώ σπίτι τρώω ψαράκια μπόλικα. Καλά ρε Κατερίνα, πάει λίγο να κάνει το νησί να το ανεβάσουμε εκεί πέρα. Και θα ανεβάσει το νησί της, εσύ που πήγες μια μέρα, να πούμε εδώ πέρα. Τι μέρα, τρεις μέρες εκεί έγινε. Είχε κάποτε ένα σταθμό εδώ πέρα, θέλει ο Μπάμπης να τον επανειλειτουργήσει εδώ και θέλει να μείνει μόνιμο εδώ αν μετανιώσει που μένει εκεί. Μισό. Λοιπόν, εκεί... Έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Μπάμπη, αν έρθεις εδώ πέρα και κάνεις εκπομπή, ένα τρίμηνο, τετράμηνο, θα μιλάμε κάθε μέρα στα ράδια. Γιατί τώρα δεν μιλάτε. Είναι δίπλα σου, δίπλα του, όπως είσαι εκεί τώρα. Απέναντί του.
Χριστίνα μου. Και αυτό με έλεγε Κατερίνα. Μαζί μου εδώ. Εδώ, κάτσε εδώ. Και την Κατερίνα θα τη λέω Χριστίνα. Έτσι πηγαίνει. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πε τα, να μην μιλάμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το νόημα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τσαο, τσαο, τσαο. Και πρόταση λοιπόν για ράδιο Αριδαία, ράδιο Θάσο. Παντού, παντού. Πλέον θα κάνω καριέρα σε όλα τα ράδια του. Καλαμάτα τι έχει, ράδιο. Ράδιο θα σα γελάσω. Θα σα γελάσω. Το Θίαλα, το τέτοιο, πώ το λένε αυτό εδώ. Το Γιωργούτσο, σπορ στο Νότο, βεβαίω. Εκεί ναι. Θα πάμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γιωργούτσο. Πίνω θαλασσινό νερό, μπάμπι. Είμαι στο φουσκωτό και πάω. Έχει γίνει κρύο, σαν παγκόβουνο έχει γίνει. Έλα, 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 φύγε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Πίνω θαλασσινό. Ναι, καλημέρα. Πρέπει να ξεπεράσει και τον εαυτό του να βγει σε τρεις γραμμές ταυτόχρονα, όχι, νομίζω. Θα, θα βάλω τη μάτσα τη Μαρία για τον παγούσι τώρα. Μάτσικα, μάτσικα. Μάτσα τη Μαρία. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Διεκδικούμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης. Είναι και αυτή η εβδομάδα Ευρωπαϊκών Κυπέλλων και η επόμενη. Χθες είχαμε αγώνες. Θα δώσουμε και ένα αθλητικό, ρε παιδί, που υπάρχει κόσμος που κοιμήθηκε και δεν τα αντιλήφθηκε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε πάρα πολύ άνετα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δυσκολεύτηκε στο πρώτο. Ξέρεις, κοιτάς μόνο το αποτέλεσμα και προσπαθείς να κάνεις κριτική, αλλά μετά βλέπω ότι το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0. 4 γκολ στο δεύτερο και πέρασε στον επόμενο γύρο. Δυναμό Ζάγκρεπ 3-0 την Σαμπουρτάλο Τυφλίδος. Βασιλεία Αιτχόβεν 2-1. Το δώσαμε χθες τέτοιο ακριβές σκορ, νομίζω, Χριστίνα μου. 2-1 ακριβές σκορ, το είχες πει. Ναι. Βαλέτα Φερεντσβάρος 1-1. Μακάμπι Τελαβίβ, η Μακάμπι Τελαβίβ του Βλάντα Νίβιτς με την Κλούς 2-2, αποκλεισμός για τους Ισραηλινοί. Κάλιου Σέλτικ 0-2 και από Έλσου Τιέσκα Νίξιτς 3-0. Υπάρχουν, έχει διαμορφωθεί πλέον και ο χάρτης για την επόμενη εβδομάδα στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο τρίτος προκριματικός εκεί όπου ο ΠΑΟ έχει αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Να κερδίσει, να κερδίσει. Όχι, αγανάκτησε. Αλλά το αξίζει. Το αξίζει, το είπα και αξίζει, θα κερδίσει. Γιατί είναι άτυχος, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι. Κατευθείαν σε ομίλους, ο ΠΑΟ. Ποιο ομίλους, από το δεύτερο προκριματικό παίζει ο Ολυμπιακός. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι, παλιά, αυτό τώρα, λέω. Τελειώσανε αυτό. Λοιπόν, τα ζευγάρια όπως έχουν διαμορφωθεί, υπάρχουν και παιχνίδια σε εκκρεμότητα σήμερα. Κλούζ Σέλτικ, Αποέλ με Καραμπάχ ή Ντάνταλκ. ΠΑΟΚ Άγιαξ, Δυναμό Ζάγκρεπ Φερεντσβάρος. Ελσίνκι, Έρυθρος Αστέρας με την Κοπεχάγη ή την αγαπημένη μας TNS που την ψάχναμε την προηγούμενη εβδομάδα, την ομάδα Ράπερ. Μάρι Μποριάεκ με την Μπάντε Μπορισόφη, την Ρόζεμπορκ. Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ. Την Κράσνονταρ θα παίξει με την Πόρτο, η Μπρίζ με την Δυναμό Κιέβου και η Βασιλεία με την Λάσκ Λίντζ. Δεν είναι η Λίντζ, βέβαια, η ιστορική αγγλική ομάδα αυτή. Για να μην μπερδεύει. Η Λάσκ Λίντζ. Η Μπασάξεχιρ, ναι, είναι τουρκική ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Σήμερα το προγραμματάκι περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ελσίνκι Ερυθρός Αστέρας. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 2-0 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα. Άιξ το Χόλμης Μάριμπορ. Το πρώτο παιχνίδι 2-1 συγγνώμη υπέρ της Μάριμπορ. Άιξ το Χόλμη χωρίς τον Στρούργεν του Άρεος, οπότε δεν έχει καμία ελπίδα. Η Καραμπάχ παίζει με την Ντάνταλκα. Το πρώτο παιχνίδι 1-1. Η Ρόζεμπορκ με την Μπάντε Μπορισόφ 2-1 το πρώτο παιχνίδι πέρα των Λευκορώσων. Και Κοπεχάγη The New Sense από την Ουαλία 2-0 το πρώτο παιχνίδι πέρ της Κοπεχάγης. Και έναν αγώνα για το Europa League. Η Τσουκάρικη νίσταξε εδώ η Χριστίνα, παίζει με τη Μόλτε. Αφού σε βλέπω χασμουριέσαι. Επειδή δεν έδωσες προγνωστικούλια. Εντάξει. Είδες ρε τι το κάνει το κορίτσι. Τον νιστάξαμε με τα δύο. Λίγο μπάλα να δούμε ρε. Λίγο μπαλίτσα. Να μην δούμε λίγο μπαλίτσα σε παρακαλώ να μάθουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Χριστίνα. Ναι. Φωτιάδης είναι πολύ μπροστά, παιδιά. Δεν μπορεί να το πει, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Μετά που έκλεισα το τηλέφωνο, συνειδητοποίησα γιατί με είπε θεραπευτή. Γιατί? Γιατί μένω στον Άγιο Θεράποντα. Α,
Μεγάλη σκέψη. Να το πιάσουμε στο Φωτιάδη, ρε. Πάσα, πάσα. Να το πιάσετε το Φωτιάδη, Μιχαλάρα, είναι 15 χρόνια μπροστά. Καλά, εμείς, ναι, εννοείται. Εμείς είμαστε. Γνωριστήκαμε εκείνο το βράδυ να πούμε τον είπα που μένω και μας έκανε τρίπλα κατάρα. Ο άλλος που βγήκε μετά είναι ημιτασιόν ο άνθρωπος. Καλά, ναι, ο άνθρωπος μια χαρά. Άσε, εκείνος είναι. Εκείνος είναι να τον πάω στο λάναρ και πάνω στην τρύπα και να την ανοίξω, του χώσω μέσα είναι. Μέσα να τον βάλω. Μετά το συνειδητοποιήσω. Και με έπαιξε για το τραγουδάκι, Μιχάλη, θα σε γράψω. Μάτι Παναγιά, θα σε γράψω. Να σου γράψει ένα τραγουδάκι. Γιατί θα προσπαθήσω. Έτσι. Σήμερα στο γραφείο μέχρι την Παρασκευή θέλουμε τραγουδάκι. Ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει. Πήσαμε το τηλέφωνο, λέω, όχι ρε, λέω κάτι να πάρω και δεύτερη φορά. Εμείς τι να παυτώσουμε, είμαστε τόσο πίσω, τόσο πίσω. Είμαστε ακόμα στο... 15 χρόνια μπροστά, με καλά, φωτιάζει τελείως. 100 χρόνια, σαν το Βασίλη Δανιήλ, μη σου πω. Έτσι έγινε, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Βρήκα ένα βίντεο που έχει ανέβει στα κάγκελα του 92. Ποιος, εσύ? Όχι, ο Δανιήλ. Ποιος? Ο τέτοιος. Α, ο Βασίλης Δανιήλ. Ναι. Μάλιστα, ναι, και εγώ λέω ποιος. Δανιήλ. Ποιο Δανιήλ. Εντάξει, ναι. Καταπληκτική είδηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτη εδώ στο λόγο, επειδή 2-31-0-2-87-3-8 FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Για να διεκδικήσετε διστηριακή για το ΠΑΟ Κάγιαξ. Σήμερα δεν έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Ατρόμητος και Άρης. Αύριο αγωνίζονται με τον Άρη. Ατρόμητος φυσικά περνάει. Φυσικά περνάει. Έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο. Και ο Άρης φυσικά περνάει. Να περάσει. Δεν το λες με βεβαιότητα. Δεν σε βλέπω. Όχι. Άρα δεν μ' άρεσε ο τρόπος προχθές. Βγήκε κάποιος ο Κροατής και λέει για την ομάδα. Τι είπε. Κάτι είπε. Τέλος πάντων, ναι. Το θέμα τι βλέπουμε σαν προφητείες. Να αποχωρήσει η Ελλάδα γιατί κάτω από την Κύπρο είναι. Γιατί είναι κάτω από την Κύπρο, είναι πολύ σπουδαίο. Εντάξει, το 4-0 του Ολυμπιακού, η νίκη του Ατρομήτου, το Χ του Άρεος, Χ ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε υποστεί τα τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση των αγώνων. Αύριο στις 9.30 θα έχουμε καταπόκριση από το νησί της Κύπρου, εκεί που έχουμε τους απεσταλμένους μας, τους δικούς μας προσωπικούς, να μας δώσουν το κλίμα. Γιατί σε φταλιά έχει να πέσει. Έχει να πέσει φταλιά. Σε φταλιά να μην πέσουμε στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε. 15.000 κόσμο θα έχει. Ναι, λιγότερο θα έχει. Τις Λεμεσού δεν πηγαίνουν, θα έχει γύρω στους 2.500-3.000 κόσμο. Το πιο μεγάλο πόσο είναι. Το κλασικό. Το Χάσιπι. Μακάριο. Το Χάσιπι. Το Χάσιπι αυτό είναι το. Εντάξει, δεν χωράει και πάρα πολύ. Είναι του Άρη. Καμιά κοσάρα, κάπου εκεί το έχω το Χάσιπι. Ούτω ή πει Χάσιπι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ρε Λιβερπουλάκια, πήγατε να κλέψετε το Άρη. Μην αγόρευε. Πάρ' το φούρναρι να τα πεις. After sales market είπαμε. Δεν θέλω. Δεν θέλει, δεν θέλει. Μην μου το σκίζεις. 2-31-0-287-3-8 και οι υπόλοιποι ενδεχομένως που θέλουν να παρέμβουν στην σημερινή εκπομπούλα, η οποία και πάλι δεν έχει περιεχόμενο. Κλάσικ. Αυτά όσον αφορά ολίγον τι τα αθλητικούλια μας. Διαβάζουμε μια είδηση για τον Πάκο, ότι λέει δεν θα πάει για αριστερό μπακ, τουλάχιστον με τα δεδομένα που διαμορφώνονται τώρα, και θα ανατεθεί το βάρος κάλυψης της αριστερής πλευράς στον Γιαννούλη μετά και από την αποτυχία Ροποντινά, μπορείς να το πεις αποτυχία, ή την αδυναμία έλευσης του Κοέντρα, που ήταν ο βασικός υποψήφιος την προηγούμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον έτσι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει. Και ασφαλώς φυσικά και το παιχνίδι, το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Άγιαξ θα καθορίσει. Θα δώσει δηλαδή ένα έναυσμα στο πώς θα κινηθεί η ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άρη. Αν αποκλειστεί, σφίγγουν τα πράγματα. Αν προκριθεί, θα πάει για μεταγραφή και να διεκδικήσει την είσοδό του ομίλους του Europa League. Παρ' όλα αυτό το θέμα είναι ότι έχουμε αθλητικούλια από εδώ και πέρα. Φουντώνουν οι μάξεις και την επόμενη εβδομάδα και δίνουμε και εισιτηριάκια. Δύο. Δεν θα είμαστε εδώ για να δώσουμε για τον Άρη την επόμενη εβδομάδα. Αλλά θα δώσουμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ FM κενό όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Το παρόν χθες στις κερκίδες του Καραϊσκάκη έδωσε και ο νέος υφυπουργός αθλητισμού. Το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησε από την νέα του θέση, ο Λευτέρης Αραβγενάκης, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα δώσει το παρόν και στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα.
για να μην σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, έτσι, ότι θα πάει να δει και το παιχνίδι του Ατρομήτου αύριο, θα πάει να δει και το παιχνίδι της ΑΕΚ και δεν μίλησε πολύ καθόλου. Πολύ μπαλίτσα βλέπω. Πολύ μπαλίτσα. Υπουργός Αθλητισμού είναι, τι να κάνεις, εντάξει. Αλλά δεν θα πάει, δεν θα πάει, θα μου πεις ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί με το ποιον, αν θα είναι το μάτς, αλλά δεν μίλησε ότι θα πάω και στο Χαριλάου, δεν είπε κάτι σχετικό. Αυτή είναι έτσι εδώ η αίσθηση που αποκομίζω εγώ. Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω, μήπως πιστεύει ότι ο Άρης θα αποκλειστεί ο νέος υπουργός αθλητισμού. Okay. Γιατί είπε ότι δεν θα πάει στο Χαριλάου. Ε, στο Κλάνδες Βικελίδη. Το ξέχασε, γίνεται να το ξεχάσει. Θα πάει, θα πάει, λέει. Έχει κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα πάει, δεν μπορεί. Τι πρέπει, αφού είπε, θα πάω και στον Ατρόμητο, θα πάω και στην ΑΕΚ, θα πάω και την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Στον Άρη, δεν ξέρω. Ρε Υπουργέ, κάνε κάτι εκεί πέρα να πάει και στον Άρη. Να μου λες, να ρωτήσω λίγο. Είχε βάλει με το Ολυμπιακό. Βάλει. Άμα έπεσε με καμία ομάδα τη γενέθλια. Είχε. Από τη Βιέννη. Δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια. Χθες το είδα, το είδα ένα από, πες το, κανάλι δορυφορικό. Μέσω YouTube το είδα. Βραζιλιάνικο κανάλι το είδα. Και από εκεί το είδα. Οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον... Είδα τα δύο γκολ. Οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ δεν θα έχουν το... μάτι της τεχνολογίας. Δεν θα έχει. Βίντεο όπως assistant replay. Δεν θα είναι εδώ, δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχει βάρ, δεν θα έχει βάρ, οπότε... Αχ, βάρ θα είναι το πράγμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο υφυπουργός ξέρει, δεν θα πάει εκεί στην ομάδα που θα περάσει. Πάει σε όλους τους άλλους που θα αποκλειστούν, κάτσε. Δεν ξέρω, προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτή τη δήλωση. Στο pressing από την αρχή να πούμε. Ή έστω πες ρε παιδί μου ότι θα πάω και στον Άρη εφόσον περάσει. Και μην πας. Και, ναι, μην πας. Και μην περάσει. Ενδεχομένως. Απλά πες το. Εκεί που το λες για όλους, πες το για εκεί. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πώς περιμένει να περάσει για να το πει. Μήπως το, το έχει παίξει κανένα στοίχημα και δεν θέλει να το χρουσουζέψει. Γιατί το λες και περιμένει. Πώς είπε ο Κόλκας, θα παντρευτώ όταν θα πάρει ο Πάου το πρωτάθλημα. Και την πάτησε. Το δήλωσε αυτό, ναι. Το είχε πει, ναι. Παντρεύτηκε τελικά. Παντρεύτηκε, γιατί το είχε πει προπέρυσι και γίνανε τα χίλια μύρια για να μην πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τις διακοπές. Μέσα του, χάρηκε. Αλλά πέρυσι, όχι μόνο παντρεύτηκε, έκανε και ντάμπλ. Σαν Παουκτής δεν χάρηκε, αλλά σαν άντρας χάρηκε. Κανονικά πέρυσι, κανονικά ο Κόλκας έπρεπε να κάνει γαμοβάφτιση, αφού έκανε ντάμπλ ο Πάουκ, έτσι, και πέρα από το ξεπεράσεις. Έπρεπε να τον πούνε κάνει και παιδί τώρα, γιατί ήταν τόσο σίγουρος για τον προπέρσινο, το οποίο εντάξει, λέμε τι λέμε, αλλά τώρα το λέω στον αέρα της πόλης ότι κλάθηκε. Εντάξει, που δεν περιμένεις. Φαντάζομαι ότι τώρα θα υπάρχουν παοξίδες που τόσα χρόνια λέγανε θα σε παντρευτώ καλή μου όταν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα και να πάρει το πάρει 33 χρόνια. Θα υπάρχουν τώρα όταν ο ΠΑΟΚ περάσει τον Άγιαξ. Ακριβώς. Επειδή είναι σίγουρο. Σίγουρα με το λες, θα πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Για να μην περάσει και τον Άγιαξ. Οι τελευταίοι δηλαδή ανήμφευτοι. Ενδεχομένως στις 14 και δεν είναι σημαδιακή ημερομηνία. 14 του Αυγούστου να βγάζουν άδειες στα ληξιαρχεία, στα δημαρχία. Γιατί είναι σημαδιακή ημερομηνία. Για το δικό μας σημειολογικό λόγο του 14, δεν σε απασχολεί, Χριστίνα, δεν θα καταλάβει. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα πω απλά, επειδή γεννήθηκα μεγάλος από Λίχνη, είμαστε κοντά-κοντά. Ήταν η περιοχή Μετέωρα, μετά είναι Δήμος Πολύχνης. Δήμος Παύλου Μελά πλέον. Δεν έτυχε να τον δω, αλλά ήξερα ότι συγκινήσεις του και το πατρικό του είναι κάπου κοντά. Όπως επίσης υπάρχει κόσμος, υπάρχει κόσμος που ενδεχομένως να μην θέλει να περάσει ο Άρης, γιατί ο Άρης αν περάσει θα αγωνιστεί 15 Αύγουστο. Και αυτό τώρα καταλαβαίνεις τι μπορεί να φέρει μέσα, ας πούμε, να είσαι διακοπές, να λες ότι πρέπει να φύγω από τις διακοπές, να πάω να δω τον... Υπάρχει καλύτερο ταξιδάκι να πάει στην Νορβηγία. Μέσα στο κατά καλό καιρό που κάνει. Από 15 Αύγουστο θα είναι στο Κλάδης Βικελίδης το μάτς. Α, ναι. Αυτό σου λέω, να σηκωθείς από τη Χαλκιδική, να σηκωθείς από την Κέρκυρα, να σηκωθείς από τη Θάσο για να έρθεις να παρακολουθήσεις. Εσύ άντε καλά που είσαι Ιανός. Αλλά η παρέα σου μπορεί να τσινίσει. Λέω εγώ. Κατρακυλώντας, α τσινίσει, αυτή θα χάσει. Τι θα χάσει. Ας ρωτήσουμε τη Χριστίνα λοιπόν. Έρχεται το καλό σου και λέει. Και πριν κλείσει, τέτοια εκπομπή, όχι, να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά το νερό, μιλάμε τώρα σοβαρά, επειδή
λόγω των συνεργείων, τότε που δούλευα τοπογραφία και ήμασταν έξω μου, τι είχαν διάφορα. Θα πω ένα χαρακτηριστικό να ξέρετε. Λοιπόν, πρώτον, αυτό θα το ρωτήσει και στον Τρέγια. Το δίκτυο της πόλης είναι ψιλοχάλια. Και μάλιστα ένα μικρό ποσοστό είναι με αμίαντο. Ευτυχώς, που ξέρουμε όλοι ότι είναι καρκινογόνος. Χρόνια ολόκληρα ήταν όλο με αμίαντο. Τώρα έχει αλλαχθεί πάρα πολύ. Ένα μικρό ποσοστό υπάρχει όμως ακόμα. Υπάρχει ακόμα αμίαντο στη Θεσσαλονίκη. Συν που του. Άλλο, ας πούμε, που είναι μεταλλικό από ό,τι βλέπουμε στα τέτοια... Γι' αυτό λέμε για μεταλλικό νερό. Στο λεπτό. Λοιπόν, αλλά λες, αυτό ελέγχεται κάθε μέρα επειδή είναι από υδραγωγείο, ξέρεις, εξετάζεται, ρίχνουν το απαραίτητο χλώριο και είσαι τουλάχιστον από τους μικροοργανισμούς. Έξω τώρα το νερό που τρέχει ή αυτό που έρχεται από την πηγή κινδυνεύει πάρα πολύ να έχει αρσενικό, το οποίο δεν το ξέρεις. Δεν έχει εξεταστεί ποτέ. Εντάξει, τώρα δεν φοβίζω τον κόσμο, αλλά θα το πάμε αλλού τώρα, στο περιβόητο Γάργαρο. Εμείς είμαστε πολύ αρσενικοί, δεν μας άμεσα, το ξετερώσουμε να πούμε. Τα ποταμάκια που τρέχουν, άκου να δεις τι έχουμε πάθει. Τέλη της δεκαετίας του 80, με μια εταιρεία που δουλεύουμε τοπογραφία και πασαλώνουμε τον άξονα Νεάπολη-Βογατσικό. Πασαλώνουν τον άξονα, πολύ. Αυτό κάνει και τέτοιο. Μωρέ μου είσαι να σου πασαλώσω τον άξονα να πούμε. Ακούγεται λίγο συγγνώμη ή πρόστιχο. Ναι. Όχι ρε και εσύ, εντάξει, είναι σαν τον Ισνο Γκουτ. Τέλος πάντων, για συνέχιση. Ακείνο είναι παλούκομα, παλούκομα. Όχι πασάλωμα. Τέλος πάντων, ρε. Θηρνοδοποιεί ανά 30 μέτρα, βάζει πασαλάκια και δημιουργεί διατομές. Που έχει, α πούμε, κάθε διατομή, υψόμετρα και. Λοιπόν, και είμαστε, προχωράμε αρκετά. Ξέρεις, μεγάλο συνεργείο, 6-7-8 άτομα, πώς είμαστε, δεν θυμάμαι τώρα. Και ζέστη, καλοκαίρι. Και δίπλα μας, όταν λέμε δίπλα μας, ξέρω στα 50 πόσα μέτρα, είναι ο Αλιάκμονας. Οπότε και στα διαλύματα με ζεύγου, κάναμε τα μπανάκια μας. Έτρεχε αρκετά νερό τότε, σου λέω, τέλη δεκαετία του 80. Σε κάποια φάση πιάνουμε έναν δίπλα από έναν παραπόταμο. Με λιγότερο νερό, πιο άνετη να πούμε. Πίναμε, κάναμε, πιάναμε. Οπότε μετά από μερικές μέρες, δερμάκα, πλησιάζουμε σε ένα πράγμα, γκιόλα το λένε. Τέλος πάντων, λιμνούλα. Γκιόλα, υπάρχει. Γκιόλα στη Θάσο. Γκιόλε είναι και στα ποτάμια αυτά που γίνονται οι μικρές τέτοιες. Στο Λάναρι έχει γκιόλα, βέβαια. Εδώ μου κάνει δύο μέτρα φωτιά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, και ενώ επί δύο εβδομάδες, ας πούμε, πίνουμε νερό από αυτό το πράγμα και άνετη, πω από την νόστιμο και τι ωραίο. Βλέπουμε μέσα στην γκιόλα, ρε μάγκα, ένα γάιδαρο αντάσκελαση από σύλληψη. Εντάξει. Το κάνε πιο. Τι είναι αυτό, το κάνε πιο νόστιμο. Εντάξει, τέλος πάντων. Αντισώματα, λίγο άμα το παίρνεις αυτό, τελείωσε. Πρέπει να πάμε και διαλυματάκι, είναι 9 και 3. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Λοιπόν, Χριστίνα, θα μας δώσεις μια κέρια απάντηση, θα το σκεφτείς. Ναι, ναι. Μετά το διάλειμμα να σου δίνω. Το δίλημα που υπάρχει, ας πούμε, και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος που αγωνίζεται ο Άρης, αλλά ξέρεις, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, στα ζευγάρια και τα λοιπά. Ακόμη και στις 6 Αυγούστου είναι full season και τα... Μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, τη γυναίκα ψυχολογικά η απουσία του ανδρός για να πάει να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εννοείς να μου πει, φεύγουμε από τις διακοπές να πάμε να δούμε το παιχνίδι. Ναι. Κοίτα, λογικά θα το ξέρει νωρίτερα, οπότε άμα κανονίσουμε διακοπές άλλες μέρες, βεβαίως. Ή να διακόψει τις διακοπές. Να διακόψει, τι να είμαστε διακόπτες, να έχουμε κανονίσει, ξέρω εγώ, μία με 10 και να μου πει 6 πάνω να φύγουμε, ναι, να πάμε να δούμε. Ναι. Ή 15 Αύγουστο. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Για άλλη εκδοχή. Δηλαδή να είσαι διακοπές, να είσαι στο δεύτερο πόδι στην νικήτη. Ναι. Και να το πει. Ναι. Δηλαδή η Χριστίνα. Πάνε δε στο μάτς και όχι, δεν θα το έκανα αυτό. Και να μείνω μια γυναίκα μόνη. Εντάξει. Είναι και αυτή η εκδοχή. Υπάρχουν και ωραίες κυρίες. Ωραίες κυρίες. Α, τώρα εσύ τι λες, ωραίες κυρίες. Άντε. Άντε ξεκουμπήσου, πάνε δε στο Πάο και τον Άρη σου. Για να κάτσω εγώ εδώ μόνη, θα προτιμούσα να σου πω και κάτι. Πονηρά μας τα λες, Μιχάλη. Θα σου πω και το άλλο, γόρι. Όταν είμαι μια γυναίκα, παράδειγμα όπως καλή ώρα με τη Χριστίνα, λέμε με Χριστίνα. Καλή ώρα. Ναι. Δεν ποτέ και να μου πει να ξέρεις, πάμε να δούμε το μάτσι ή έλα. Όχι. Όχι. Δεν τα αφήνω. Ποτέ δεν αφήνεις τη γυναίκα για ένα παιχνίδι. Για ένα παιχνίδι, όχι. Για ένα παιχνίδι, μάλιστα. Ούτε ένα παιχνίδι. Αυτός είναι άντρας. Αυτός είναι άντρας, όχι σε κοιμά στα μαλλιωτάγαρα. Εσύ, Μπάμπη, δηλαδή θα διέκοπτες τις διακοπές. Η δουλίτσα μου είναι, Χριστίνα. Κοίτα, εντάξει. Δουλίτσα, ρε Μπάμπη. Μπροστά σε αυτό το επιχείρημα δεν έχω κανένα. Πότε θα πω. Άμα με πάρεις και εμένα μαζί σου, βεβαίως να έρθω. Ποιο θα τα σκάσει μετά, απλώστερα να πούμε. Για ποιον δουλεύουμε. Τα καλαμαράκια, πώ θα τα φας μετά, πώ θα γίνει. Όχι τώρα σοβαρά. Άμα αναπληρώσεις αυτές τις χαμένες μέρες με άλλες διακοπές. Να αναπληρώσεις. Με ένα άλλο, ξέρω εγώ πόσες μέρες θα χάσουμε να πάμε δηλαδή, και άλλες τόσες μετά. Λες τώρα εδώ πέρα, γιατί μας ακούνε και ζευγάρια. Λες τώρα δηλαδή ότι για να πας
στο παιχνίδι θα πρέπει να αναπληρώσεις οπωσδήποτε. Γιατί δεν θα πάμε διακοπές. Βρε μια μέρα τώρα είναι αυτή. Δύο έστω. Εντάξει, μπορεί να θέλει να πάει όλο στην Κύπρο φερειπίν τώρα να παρακολουθήσει τον Άρη. Μπορεί να θέλει θα πάω κι εγώ. Ως γνωστή ποδοσφαιρόφιλος. Θα πάω κι εγώ. Λοιπόν, 9 και 5 θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώνω τη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή. Έτσι, με μουσική τα ψάκια. Βάλε ένα τραγούδι να την αντιμετωπίσει. Δεν βάζω τίποτα. Τα ψάκια, τα γνήσετε τα ψάκια. Αυτά που έχει διαπρέψει ως δεύτερος, δευτεραθλητής βεβαίως, ναι. Βεβαίως το 1987 στο ταψί Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε δευτεραθλητής, κυρίες και κύριοι, Μιχάλης Φωτιάδης. Κανονικά έπρεπε για μένα να πάρεις και άδεια προπό εκείνη την εποχή, όπως πέρανε όλοι οι αθλητές οι οποίοι διακρινόταν στον τομέα τους. Το 17 χρονών, εγώ από τα 7 χρονών είμαι στα προπά. Λοιπόν, μεγάλη κομματάρα. Αυτό θέλω να το βγάλουμε κάποτε με την μπάντα. Να το παίζουμε με τα μπουζούκια. Είναι ένας από τους διακαείς πόθους μου. Ελπίζω στο μέλλον οι πρόβες να αποδώσουν και να καταφέρουμε να αποδώσουμε τους Prodigy με το δικό μας ύφος. Το τραγούδι που κάναμε εδώ στα Λαδάδικα, εδώ στα Λαδάδικα που κάναμε και στην οικοδομή και έβανα, έχει φτάσει 30 live μέχρι τώρα. 30 like. Live. 30 live. Τι live. Ναι, το έχω ανεβάσει εγώ το κομματάκι. 30.000 views. Όχι, live. 30 live. Όχι 30.000, σιγά-σιγά ανεβαίνει. Α, μάλιστα. Και ρωτάνε, λέει, τι είναι αυτό εδώ πέρα στην οικοδομή, λέω. Και τι σφύρι, λέει, και ξύλο και καρφί είναι αυτό εδώ. Έτσι είναι, λέω. Έτσι είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έτσι είναι. Έτσι. Αν έτσι νομίζετε, λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 10 παρεούλα. Είμαστε και δεύτεροι πρωταθλητές. Δεύτερη στο ταψί. Αυτά τα έχουμε πει. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινηματάκι αποστολή στο 54526 με το όνομα τεπωνυμάκι σας. Διεκδικείτε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ της επόμενης Τρίτης στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Κατά τα άλλα, τέλος το κάπνισμα στα γήπεδα. Σύμφωνα, ναι. Τέλος θα γίνει αυτό. Κι όμως θα γίνει και με τη βούλα στα ελληνικά γήπεδα μετά από απόφαση του Βασίλη Κικίλια με εγκύκλιο του για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Τέλος το κάπνισμα στα κλειστά γήπεδα. Εντάξει, μια χαρά. Άμα πας Παλέντε Σπορ και στο ΆΚΑ και ΠΑΟΚ Sports Arena, παφαπούφα το κάπνισμα. Μα πώς μπορείς να ελέγξεις τόσες χιλιάδες κόσμου σε κερκίδες και θα είναι λίγο εξαγριωμένοι, φαντάζομαι. Εξαγριωμένοι γιατί, όχι. Γενικά, ρε παιδί μου, στη φάση του γηπέδου. Στην είσοδο, απαγορεύεται. Μπορεί η ομάδα. Θα σε ψάχνουνε, άμα είσαι ψάρα. Βέβαια, θα σε ψάχνουνε. Κανονικά. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Ουδείς θα. Άνοιξε να δούμε τι έχει. Στόχος, λέει, της εγκυκλίου είναι η διασφάλιση δημόσιας υγείας μέσω αποτροπής. Δηλαδή, δημόσια υγεία δεν ασφαλίζεται με το θέαμα που παρακολουθούμε. Α, τι είπα τώρα. Και χώρια, συγγνώμη λίγο, και χώρια οι γόπες που πέφτουν κάτω και σκουπίζουν. Σκουπίζουν αυτά που τα βάζει. Ο καημένο εκεί, ο υπάλληλο που πρέπει να φρώμα τσιγάρα να σκουπίζει. Στα μέρη, λέει, ποια είναι τα μέρη που θα εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος πέρα από τα κλειστά γυμναστήρια που απαγορεύονται. Ίσως σε κάποια γήπεδα του εξωτερικού ποδοσφαίρου ανοιχτά απαγορεύεται και στους ανοιχτούς χώρους το κάπνισμα. Τώρα φαντάζομαι να παρακολουθείς πάω κάγιαξε χωρίς τσιγαράκι για τους τεριακλίδες. Άνε, λίγο δύσκολο αυτό, είναι η αλήθεια. Αυτό το είχα δει ένα παιχνίδι που είχα πάει με τον Ψάρι Φωτοφωτιάδη με Απόλλων με την. Πες μου, μια ομάδα. Με μια ομάδα δεν μας διαφέρει, μα Απόλλων με ποιο παίζει. Έχει και παίξει. Τι σχέση έχει αυτό με το τσιγάρο. Είναι στο κλειστό το γυμναστήριο. Και καπνίζανε. Καπνίζανε μέσα εδώ. Κομμένα αυτά πλέον. Σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων, δημοσίων δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμοί και άλλα ιδρύματα. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, απαγορεύεται το κάπνισμα. Ναι, και στο ιδιωτικό δικαίου, α πούμε, αλλά λέει άμα τα παίρνει από το κράτος δεν καπνίζει. Συγγνώμη, άμα έχει ηλεκτρονικό, τι γίνεται αυτό. Και το ηλεκτρονικό απαγορεύεται. Σε όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας όπως νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κεντρά υγεία, περιφερειακά ιατρία, δημοτικά ιατρία, ιδιωτικά ιατρία, φαρμακεία, λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας. Άρα βάζεις και αυτό μέσα. Μέσα, καλά, ούτως ή άλλως εκεί απαγορευόταν νομίζω μέχρι τώρα δεν καπνίζεις. Τώρα στα νοσοκομεία είσαι και γαϊδούρια μάθες να καπνίζεις. Ναι, εντάξει, δεν καπνίζεις.
Σε όλους τους χώρους ο παρέχεται εκπαίδευση όπως σχόλια, πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, φροντιστήρια. Για τα σχολεία απαγορεύεται. Για τα ταξί δεν λένε όμως κάτι. Παίρνουμε ταξί. Κάτι λέει που παρέχεται εκπαίδευση. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδότοπου. Παιδιά. Παιδιά, παιδιά, κομμένο το τσιγαράκι. Κωστάκι. Άσε κάτω, άσε κάτω. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής ανθρωπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων επίσης απαγορεύεται. Στους κλειστούς στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στα ίντερνετ καφέ δηλαδή. Καθώς επίσης όλους τους δημόσιους ιδιωτικούς χώρους κλειστούς ή στεγασμένους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας. Δηλαδή απαγορεύεται. Παντού, όπου, ναι, δουλεύει άνθρωπος. Όπου δουλεύει άνθρωπος. Στα καζίνα. Και εκεί, να φανταστώ. Και εκεί, και εκεί. Απαγορεύεται το κάμπισμα στους χώρους εργασίας. Παντού λέει. Στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής. Στα αεροδρόμια εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά προορίζονται για τους καπνιστές, στους σταθμούς μεταφορικών μέσω και επιβατικών σταθμών λιμένων, στα παντός είδους κηλικία, ξέρω απαγορεύεται και στα κάψιμη τώρα του στρατού, επίσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, στη Σκοπιά δεν ξέρω απαγορεύεται το κάπνισμα, επιπροσθέτως, στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων με μετρητή ταξί. Απαγορεύεται το τσιγάρο στο ταξί. Να την μια ιστορία. Περίμενε. Ναι. Και αγοραίων επίσης των ταξί που υπάρχουν στην περιφέρεια, στα χωριά και μεταφέρουν εκεί τον κόσμο. Στις πάσης φύσης αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης όταν επιβαίνουν αλήλικοι κάτω των 12 ετών. Α, όταν έχει μέσα μικρό παιδί. Μικρό παιδί, κάτω, το, δεν έχει... κάτω το 12 ετών απαγορεύεται το κάπνισμα και μέσα στο γιοταχή σου. Στο δικό σου γιοταχή. Στο δικό σου γιοταχή. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι 12 ετών, αν είναι πάνω από 12. 20 παιδιά δεν έχουμε. Κάπνισε όσο θέλεις, κάπνισε. Άμα πάει το παιδί γυμνάσιο, 5-5 τα τσιγάρα θα τα ανάβεις. Τι, 5.000 πρόστιμο, γνωρίζεις τα προστήματα. Δεν τα ξέρω να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Νόμιζα τόση ώρα ότι ήταν ο Λευτέρης μάλλον, γι' αυτό με έχει θέσει. Καλά ότι τον νόμιζα. Ναι, σε έστειλα μήνυμα μόλις. Έλα, Παναγιώτης είναι. Έλα, δεν σε κατάλαβα κιόλας και χάρηκα ότι είχα ακροατή. Κι εγώ ακροατής είμαι, γιατί. Το τι έχουμε που και που δεν σημαίνει. Είσαι και στέλεχος, έτσι πηγαίνει. Ναι, αλλά εντάξει. Για τον Κικίλια πήρα. Ναι. Ναι, εντάξει, εγώ έτσι άλλο δεν καθνίζω, αλλά φαντάζομαι είναι ξεκάθαρο από πού πάρθηκε αυτή η απόφαση. Από πού? Δεν είναι έγκυος η γυναίκα του. Πρέπει να έχει φάει παντόφλα μέσα στο σπίτι για να μην καπνίζει. Και σου λέει, έτσι είστε, κάνε να καπνίζει. Δεν έχει. Περιμένουμε με αγωνία ένα ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, ή στο Παλέντε Σπορ ή στο ΠΑΟΚ Σπορτς Αρίνα να δούμε την εφαρμογή πλήρως του αντικαπνιστικού νόμου. Πάντως, εγώ πριν από 3 χρόνια πότε ξαναπαίξαμε τον Άγιαξ που είχα πάει Άμστερνταμ, κανένας δεν κάπνιζε τσιγάρο. Τσιγάρο. Ναι. Τσιγάρο με συμβατικό καπνό. Ναι. Κάτι άλλοι καπνοί μύριζαν, αλλά τσιγάρο δεν κάπνιζαν. Διότι ακόμη και στα coffee shop της Ολλανδίας απαγορεύεται το κάπνισμα κανονικού τσιγάρου, αλλά όπως έχει πει ο Πάνος Όμπολος, τσιγάρο τύπου μπάφος επιτρέπεται να το καπνίσεις. Ναι. Έτσι, τι κουλό είναι αυτό, αυτό γιατί... Γιατί... Δεν έχει μέσα καπνό, δεν κάνουν τις πατέντες που κάνουν μερικοί εδώ για να κρατάει παραπάνω. Βάζουν, ας πούμε, καθαρό προϊόν. Είναι υγιεινό, του Θεού ρε παιδί μου, εννοείται. Πάντως, να ξέρετε, αυτός ο νόμος είναι ξεκάθαρο προσωπικό βίωμα, δεν υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με το καλό, με χρονικά καλά και τέτοια, αυτά είναι παραμύθια όλα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Όταν μεγαλώσει το παιδί δηλαδή και γίνει 12, μπορεί να καπνίσει και το παιδί. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Το τσιγάρο απαγορεύτηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, σοβαρά. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Δεν πήρα για αυτό το μισάωρο. Λοιπόν, για το τσιγάρο. Καταρχήν το απαγορεύσανε και στη Βουλή. Ναι, παντού, ναι. Σε όλους τους δημόσιους, παντού γενικά. Και βγάλανε τα τασάκια έξω. Το μοναδικό χρήσιμο πράγμα που υπήρχε μέσα στη Βουλή. Με τον Κούλη. Νομίζω. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά είναι με τον Κούλη. Αυτό το έδειξε. Τι? Το έδειξε, Παύλο. Το έδειξε, αγόρι μου, τον έδειξε ότι... Έγινε ο Παύλος. Εντάξει, ναι. Απόστολος. Σε πω ό,τι θέλω σε λέω εγώ εσένα. Απαγορεύτηκε και στη Βουλή. Περιμένουμε. Στη Βουλή καπνίζαν μέχρι τώρα δηλαδή. Όχι, το έκοψε, τελείωσε. Εγώ πάντως απαγορεύτηκα. Πάνε που
αστυνομικοί και κατευθείαν του βγάζουν έξω. Του βουλευτές. Σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Έχω γνωρίσει Μπάμπη σε κέντρο ανεπιθυμίτων που πέρασα. Έναν τύπο. Πόσα μόρια είχε, έτσι πώς δεν πέρασα. Ναι. Λοιπόν. Με το προηγούμενο τσιγάρο άναβε το επόμενο. Το διανοείτε. Το έχω δει και εγώ, το έχω δει και εγώ. Μπορεί να μην είχε αναπτύρα. Ναι, το έχω δει και εγώ. Στους, ναι. Και ξαφνικά, είχε βέβαια, είχε θέμα ο άνθρωπος, αλλά μόλις ξέμενα από τσιγάρο, σοκ, σοκ, πανικός μιλάμε. Να του δώσουμε γρήγορα. Σκέψου να, είναι, να είναι τώρα κανένα 0-0 με γκολ να περνάει ο ΠΑΟΚ ή με 0-0 να περνάει στο 90 και να μην μπορείς να καπνίσεις τσιγάρο. Για τους καπνιστές λέμε τώρα. Ναι. Φερρυπίν. Εντάξει. Πάντως θα έχει happy end και στις δύο περιπτώσεις θα περάσει. Δεν μου αρέσει η ιστορία σε όλους. Και έχω κόψει τις παραλίες που δεν είναι οργανωμένες, Μπάμπη, γιατί έχω βαρεθεί να μαζεύω τις γότες. Α, καλά. Αυτό είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Εννοείται, εννοείται. Οπότε δηλαδή λέω ότι η γυναίκα μου πάμε κάθε φορά. Ξεκινάει αυτή. Αναγκαστικά πηγαίνω και εγώ και μαζεύω. Άλλο μεγάλο ζήτημα, ναι, εννοείται. Σε κάμιξε, τρώμε bullying από τα παιδιά μας, κοροϊδεύουν. Και εντάξει, δεν είναι. Και η πλάκα είναι, βλέπω κάτι μάρκες εκεί και λέω, καταλαβαίνω πώς. Έχω βρει Karelia Light. Έχω βρει. Α, ναι, δεν κάνει να λέω μάρκες. Τέλος πάντων, βρίσκω κάτι μάρκες απίστευτες. Απίστευτες. Ποιο υπήρχε το 22GR εκεί κάτι χρόνια παλιά. Κάτι τέτοια τσιγάρα που υπήρχαν. Έχω βρει. Θα πρέπει να. Όχι ποινικοποιηθεί το τσιγάρο, να ποινικοποιηθεί γόπα. Να τρως πρόστιμο. Το ψάρι, μην παρεξηγηθεί. Χιούμορ κι εγώ. Αν πετάς κάτω, δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν. Καλό καλοκαίρι να πω. Καλά να περάσετε. Δεν θα πάρεις και το επόμενο μισάωρο. Δεν θα πάρω για το επόμενο μισάωρο που λες, Χριστίνα. Καλά να περάσεις. Γιατί φεύγεις. Αν τα καταφέρω, θα κατέβω μέχρι κάτω, μέχρι. Ανέβω τα ίγετο να βρω τον. Μπράβο, αγόρι μου. Να τον νομίζω το Λιαντίνι. Θα πω να βρεις. Το Λιαντίνι. Δεν φτάσαμε ακόμα σε εκείνο το επίπεδο. Έγινε. Σε καλά. Άδεια παίρνει. Παίρνει άδεια. Τι, τελειώνει. Έχω άλλες δύο μέρες, αλλά έχω απίστευτη δουλειά. Εντάξει, και. Εντάξει, okay. Έγινε. Και μετά άδεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά περάσει. Τσαου, τσαου, τσαου. Αχ, τι γίνεται, ρε. Τι βάζετε απίστευτη δουλειά στον κόσμο και δεν μπορεί να μας ακούσει και να μας τηλεφωνήσει. Να ρωτήσει. Τα μαγαζιά τώρα που έχουν αργυλέδες, αυτό. Και αυτό, μόνο. Θα απαγορευτεί εντός κλειστού χώρου. Δεν είναι αυτό κάτι. Υπάρχουν μαγαζιά που είναι μόνο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Άρα θα κλείσουν. Απαγορεύεται. Πήγε, με είπε ο κουτάκια, λέει, σε ένα τέτοιο μαγαζί, λέει, με αργυλέ, λέει, είναι, είναι της μόδας πλέον, το είδα σε παραλία, αργυλέ σε παραλία. Κάθε σε ξαπλώστρα και τέτοια και σου φέρουν αργυλέ. Ο Λαδόν έκατσε κάτι με βαξιλά, είναι ο τέτοιος. Υπάρχει υπεύθυνος αργυλάκιας. Αργυλάκιας. Πώς είναι, ρε παιδί μου, το κόβει και αυτό. Ο σερβιτόρος, πώς είναι ο μαρκαδόρος, πώς είναι ο υπεύθυνος ξαπλώστρας. Υπάρχει και ο υπεύθυνος του αργυλέ, στον οποίο απευθύνεσαι για να στο φέρει να καπνίσεις. Δεν ξέρω, να καπνίσεις, να φουμάρεις πάνω στην παραλία. Μέσα στη τηλεφωνογραφία. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε κανένας. Αλλά είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ή επίσης τώρα δηλαδή. Δεν ξέρουμε τώρα το. Κάποτε πρέπει να πειθαρχήσουμε βεβαίως λαός, γιατί ήταν το μοναδικό νομοσχέδιο, το μοναδικό μέτρο που αντισταθήκαμε όλοι ισότιμα, ανεξαρτήτου πολιτικών καταβολών και ταξικών καταβολών, όσον αφορά τη μη τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος. Γιατί όλα τα χρόνια αυτά από το 2010 ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος. Απλά δεν εφαρμόζονται, δεν πέφτουν τα ανάλογα προστήματα. Τώρα όμως υποτίθεται ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ αυστηρά. Είναι μια από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης ο αντικαπνιστικός νόμος. Να δούμε τι θα γίνει στα καφενεία το χειμώνα, όταν θα είναι να πούμε εκεί τα 0-0, όταν θα σφυροκοπάει αντίπαλη άμυνα. Άντε να μην καπνίσεις, λέω εγώ τώρα. Να. Κόψε το, βρε παιδί μου, και εσύ τώρα με το χαρχούρ και με το. Και με το. Αν και πιστεύω να δούμε τι πατέντες θα ανακαλυφθούν. Ού, ένας, θα βρει. Θα βρει. Υπάρχουν αυτά τα μεσοβέζικα με τα νάιλα, με τα τέτοια, με τα λοιπά, με τις σόμπες. Που λογικά και αυτά θα. Εδώ θα βάλει και τη μούρνη μέσα στη σόμπα.
θα υπολογίζονται ή θα λογίζονται ως κλειστοί χώροι. Θα πάβει να υφίσταται ως... Γιατί? Γιατί κανονικά είναι κλειστός. Από τη στιγμή που είναι στεγασμένος, αεροστεγασμένος ο χώρος, γιατί είναι κλειστός. Στις επιπτώσεις έχει ο καπνός, δεν υπάρχει εξαρισμός κτλ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η πίπα ως... Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Άιτε, έχεις καλημέρα. Η πίπα... Έλα, καλημέρα. Καλημέρα μας παίρνει. Καλημέρα. Καλημέρα, ωραία. 0 στα 4 λοιπόν. Καταλαβαίνετε και τα άλλα, τα δύο λογίζοντα 0 στα 4. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για κανένα μισάωράκι ακόμη. Διεκδικούμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ. Με το καφεδάκι σας, με το τσιγαράκι σας όσοι καπνίζετε ή χωρίς. Εμείς εισιτηριάκι. Κληρώνουμε και καφέ. Τι λες. Δεν είμαστε και τόσο άπλες. Κάτσε, εσύ ολόκληρο εισιτηριάκι να πούμε. Πόσο είναι. Το εισιτηριάκι, ένα 15ράκι το έχει. Αλλά δείπαμε. Δεν είναι. Το 15ράκι δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκεις εισιτήριο. Αυτό είναι το μεγάλο. Έκανε sold down. Έκανε 20.000 sold down. Sold down, εννοείται, εννοείται. FM και ενώ ονοματε. Έτσι. FM ονοματεπώνυμο και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Παπί. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω κάτι λίγο. Τώρα θα θέξω λίγο το συνάφι σου. Είχαμε πάει στους λαζαριστές. Πώς ήταν από τους Τζέθρο Τάλ ο φλαουτές σου, ο Ιαν Άντερσον, πώς λέγονται. Ναι. Τζέθρο Τάλ, ναι. Τζέθρο Τάλ που ήταν ο φλαουτέ, ο Ιαν Άντερσον. Δεν ξέρω να βγει. Ήμουνα σε αυτό το live. Ήμουνα. Στους λαζαριστές, ναι. Ναι, ναι. Θυμάσαι, αφού ήσουν σε αυτό το live, εγώ τον έβρισα πάρα πολύ άσχημα και άλλοι, ναι. Όταν μας είπε σε ανοιχτό μέρος ότι μη καπνίζετε. Ναι, το είχε πει. Από κάτω γέλασε. Και το παρδαλό κατσίκι. Λοιπόν, έχω ρίξει κάτι πινελίκα, έχω πάει και μπροστά με ένα φίλο και τέτοια. Και πραγματικά τον βρέσαμε. Εγώ προσωπικά τον έβρισα. Καλά, ρε. Δουν Ελλάδα. Έρχεσαι σε χώρα καπνοπαραγωγική όπως η Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή έχεις πει όλα τα ταραβέρια στη ζωή σου του κόσμου. Έχεις κάνει ό,τι δεν έχεις κάνει. Και έρχεσαι τώρα να μας βάλεις χέρι στο live. Να μας πειθαρχήσεις. Φαντάζομαι ανάψανε τσιγάρο και αυτοί που δεν καπνίζανε. Χριστίνα, στα ίσα έγινε αυτό που λες. Ανάψαν όλοι μετά εκεί πέρα όπως ήταν τέτοιοι. Αλλά ευτυχώς που ήσουν αμάρτυρος, γιατί πήγες μπάμπης. Πήγα και το είδα και είχα πεθάνει στο γέλιο. Ναι, έλα ρε το, με συγχώρεις τώρα, μην πω καμιά κουβέντα τώρα, ο Μπαγιαβλάς τώρα ήρθε να μας πει. Έτσι, το ενώ στον Μπατμανίδη λέμε ανάψτε τσιγάρα να κάνουμε εφέ. Λοιπόν, όλοι στο επόμενο live του Μπατμανίδη, τελείωσε. Έγινε, φιλιά, τσάου τσάου. Αυτό έχει συμβεί και σε ένα άλλο live, σε κλειστό χώρο. Στο στούλ πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2006 στην Αθήνα, που βγαίνει ο λίγο περίεργος. Που ακόμα δεν είχε βγει ο αντικαπνιστικός νόμος. Δεν είχε βγει ο αντικαπνιστικός νόμος. Ναι, ο λίγο περίεργος τραγουδιστής του. Ξεκίνησε το 2010. Ναι, το 2006 λέω εγώ. Yeah. Αχ, τώρα γιατί κόλλησα, ρε παιδί μου. Χθες ξέχασα ποια εκπομπή ακολουθεί. Σήμερα ξέχασα τον τραγουδιστή τον Ντούλαν. Είναι δυνατόν να πάρει ο Μάριο Γιαμέλη. Κλεκ. Δεν είναι δυνατόν. Αρχίζω, είμαι στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ. Ρώτα με το 1988, 33 λεπτό πανδραμαϊκό σε Απόλλων Καλαμαριά. Σου πω τι φάση έχει συμβεί. Αλλά τώρα κόλλησε, ας πούμε, δεν. Ο τραγουδιστής των Τουλ και λέει. Από τα μεγάφωνα, η παραγωγή σας ανακοινώνει ότι η συναυλία δεν θα ξεκινήσει αν δεν σταματήσετε το κάπνισμα. 10.000 κόσμος μέσα. Δεν ξεκίνησε ποτέ έτσι. Εννοείται, ξεκίνησε. Κατουρηθήκαμε όλοι στα γέλια, το καλύτερο stand-up που έχω παρακολουθήσει στη ζωή μου. Βεβαίως. Αλλά είπαμε, τον Έλληνα, αρέσει, τον Έλληνα δεν του κόψει, α πούμε. Θα μας κόψει και το τσίπορο. Όλα μας τα κόψανε. Και το τσιγαράκι, μας κόψει και τις μπάλες και τα ποδόσφαιρα. Να πω κάτι. Να πεις κάτι. Φαντάζεσαι να τραγουδάς εσύ, να έχεις πολυθρόνες σαν τη Χριστίνα που είναι. Και ο καθένας να κάθεται έτσι, ναι. Και να έχει και τον αργυλέ και να έχει 10.000 κόσμο. Πού αν βρούμε 10.000 αργυλέδες. 10.000 κόσμο βρίσκουμε. και να είναι έτσι και να ακούνε τον λόγον επειδή. Τον λόγον επειδή. Και στην οικοδομή σε γνώρισα. Έτσι. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης να βγουν αργυλέδες οι οποίοι δεν θα κάνουν μπρδουπ όπως είπες. Υπάρχει. Αλλά θα κάνουν, να κάνουν αρουφάς και να κάνουν λάλο. Έτσι, ωραία. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα στις μανούλες. Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Αυτό γιατί άλλα φορά που είχα κάνει στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι είμαστε και λίγο εκπομπή διδακτική σαν μανούλες του Facebook. Τελευταίο μισάωράκι απομένει, θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Τελευταία μηνύματα στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 το λόγο επειδή.
θα σας χαρίσει δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης. Πέψτε για πολύ λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Εμείς αποχωρούμε, επιστρέφουμε. Θα ξαναρθούμε καλά. Θα ξαναρθούμε. Αυτό είναι η ζωή. Μία αποχώρηση, μία εισχώρηση. Right in the night, κυρίες και κύριοι, διότι η εκπομπή μας είναι σχεδόν βραδινή. Το διευρυμένο λόγο, επειδή εκτάκτος για αυτήν την εβδομάδα από τις 7 μέχρι και τις 10, 9 και 39 έχουμε φάει μεσημεριανό υπό άλλες συνθήκες, Μιχάλη μου, ε! Κοίταξε να δεις. Θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια. Θα σου πω κάτι. Δεν τα θυμάμαι. Την Κυριακή το πρωί πήγα, ναι, έκανα το μπάνιο. Να, άλιστα. Καμιά σχέση. Ναι. Είναι κατηφόρα το σπίτι που είμαι, που με φιλοξενή. Και καλημέρα, τη φίλη την Αθηναία. Α, ναι. Αθηναία, μάλιστα. Από του Λαγονίση. Αθηναίησα. Αθηναίησα. Αθηναίησα ή Αθηναία του λέει. Είναι ένα τραγούδι Αθηναίησα γι' αυτό. Τέλος πάντων, ναι, παίρνω την ομπρέλα. Παίρνω και τη ξαπλώστρα που είναι. Γιατί την είχα στείλει από εδώ από το εξωτικό Τριάδι. Κάποιος μου την έδωσε και την πήγα και την άραξα εκεί. Μπες, γες. Σε ποια θάλασσα? Προσθέστε στο Λαγονίση. Ωραία, μωρέ, τώρα θάλασσα. Εντάξει, είναι ωραία. Τι ωραία, μωρέ, ωραία. Με τα πετρέλα και στο Σαρονικό τώρα. Όχι, ωραία είναι, παπί. Ωραία είναι, να. Ήρθες εδώ ως νέος influencer να προωθήσει τις ακτές της Αττικής. Εν αντιθέσει, έρχονται οι ξένοι και μας προωθούν τις ακτές. Ρε παπί, ναι, ήρθα να κάνει εκπομπή. Ήρθες αποκλειστικά αυτό, και θα ξαναφύγεις. Θα ξαναφύγω τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Εκτός τώρα θα συνοηθώ με το κουτάκια, ναι, αν είναι την Κυριακή και δεν θέλει. Να ξέρω, για να τον πάω στην Γκότερλαντ. Έτσι, μάλιστα. Και μετά έχει κέρασμα φαΐ στο καζίνο. Εδώ ο φίλος μας ο Άκης, ο Σαγκισλόγλου, μας κάνει ορθογραφική παρέμβαση, γιατί μάλλον έχω γράψει λάθος το εισιτηριάκια στην ανάρτηση του λόγου. Επειδή, παιδιά, είναι η πιο δύσκολη λέξη. Γενικά, όταν είναι δύσκολο να βρεις το εισιτήριο. Η εψιλογιώτα, σιήτα, τι, ήτα, ναι, ριάκια. Εντάξει, γιατί μας λέει τα παλιά τα εισιτηριάκια τα ορθόδοξα με δύο. Τα καλά τα εισιτήρια, λέει τα παλιά τα ορθόδοξα αυτά με τα δύο ήτα. Μήπως δεν έχει η λέξη εισιτήριο δύο ήτα μέσα. Ήτα. Και εγώ με δύο ήτα ξέρω. Ναι. Αν κερδίσει η ομάδα σου, ίσως να μην έχει ήτα. FM κενό ονοματεπώνυμο. Από χιούμορ, άλλο τίποτα. Σφίζει η εκπομπή μας. Ωραία είναι. FM κενό ονοματεπώνυμο. Για λιγουλάκι ακόμη, αποστολή στο 54526. Για δύο εισιτηριάκια με γιώτα ήτα ύψιλον. Όπως θέλετε. Για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Την επόμενη Τρίτη στο κήπεδο της Τούμπας, μας διορθώνουν, εισιτήριο είναι έψιλον γιώτα, γιώτα ήτα. Δεν είναι δύο ήτα, δεν είναι δύο ήτα, ναι. Μόλις τελειώσει, ναι, ναι, να τα πούμε. Να τα πούμε. Έτσι. Έκανες λάθος, Χριστίνα. Αρχιμηνιάκια. Εντάξει, παιδιά, στη γραμματική... Γιατί πώς γράφει, για ξαναπες το λίγο. Έψιλον γιώτα, γιώτα ήτα, γιώτα. Εμείς βάλαμε δύο ήτα μέσα, μάλιστα. Γίναμε πάλι ρεζίλ. Ναι, ίσως τα παλιά τα χρόνια με την καθαρέβουσα. Σίγουρα. Εμείς που έχουμε προλάβει και την καθαρέβουσα. Βέβαια. Τώρα με την Μαλιαρίν, έτσι λέγεται η δημοτική. Πώς λέγεται? Μαλιαρίνη. Έτσι τη λέγανε. Από το Μαλιοτάγαρα, ξέρω εγώ. Μπορεί, γλώσσα. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Έναν ο Μιχάλης και έναν η Χριστίνα θα σας στείλουν την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Θέλω να βγει γυναίκα. Θέλω να βγει γυναίκα. Γιατί θες να βγει γυναίκα συγκεκριμένα? Γιατί να βγει να το πάρει, ρε παιδί. Γυναίκα θέλω, έτσι. Να το πάρει το κορίτσι. Ρωτάς αν έχει στείλει γυναίκα. Δώσε θέλω, καρδιά μου. Θα έχει στείλει. Κι όμως εγώ σου λέω ότι δεν έχει στείλει. Έχει στείλει. Έχει στείλει, ρε. Η Χριστιανά από χτες που δεν το πήρε. Απογοητεύτηκε, σου λέει, με τα μαλλιωτάγαρα που έμπλεξα. Με κοροϊδέψανε. Μόνο τραγούδια. Πώς τη λένε την κυρία? Πώς τη θέλεις την γυναίκα? Όχι, δεν τη θέλω. Απλά να το πάρει από μένα με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη, μάλιστα. Δεν κάνουμε. Όχι, αυτά βγαίνουν. Όχι, αδιάβλητα. Εντάξει, αν καταφέρεις και βγάλεις μέσα από την κληροτίδα, πόσα ονόματα έχουμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ονόματα αυτή τη στιγμή. Αν καταφέρεις να βγάλεις τη μοναδική γυναίκα που έχεις. Και να βγει και στον αέρα, άμα μπορεί. Εντάξει, άμα μπορεί. Αν μπορεί να βγει. Κανείς δεν μπορεί, μας εγκαταλείψαν όλοι. Τελειώσαμε. Εντάξει, τόση ώρα. Μπουρού. Συνήθως, δηλαδή, μετά που λέμε το νουμεράκι και λέει ότι το τάδε νούμερο. Για λιγουλάκι ακόμη. Γυναίκες. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για να φτιάξουμε και την διάθεση του Μιχάλη Φωτιάδη. Απλά δεν είναι μόνο οι άντρες, δεν είναι και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες πάνε στο κήπεδο. Δεν είναι μόνο η διάθεση. Και Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα επίσης. Όχι, δεν είναι μόνο. Κάτι δικά μου, ναι.
πόσο είσαι, δηλαδή, βάλε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πόσο γεμίζει, 20.000. 30.000, ρε, μην το. 30.000. 20.000, το να έχει χίλιε γυναίκε μέσα στο γήπεδο. Παραπάνω έχει, παραπάνω. 2.000 σε βάλε. Παραπάνω έχει. Να βγει μία από εδώ να το πάρει και να, να πω. Ναι, θέλει μια γυναίκα να το πάρει. Να το πάρει, εντάξει. Να το πάρει το κορίτσι. Το είπα πριν. Να το πάρει το κορίτσι, να το πάρει το εισιτηριάκι για το γήπεδο και το πάω. Άμα στείλουν θα το πάρουμε. Αρκετές πιθανότητες για να διεκδικήσουν εδώ. 9 και 44 είμαστε. Έχουμε κανένα. Τις παραπέντε να αφήσουμε. Μέχρι τις παραπέντε έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι ακόμη για να δώσουμε τις παροχές μας. Και αύριο επίσης, τελευταία ημέρα διάθεσης εισιτηρίων την Παρασκευή. Γεια σας. Hello, γεια. Θα δώσουμε κάτι άλλο. Να δώσουμε ένα δωράκι την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του λογοτήρου. Λίγο στάχτη από το Λάναρι. Θα δώσουμε, θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο για το live μας στην Αμοργό. Καταρχήν είναι δωρεάν η είσοδο. Για το καράβι. Θα κεράσω ποτάκι στην Αμοργό, όποιος έρθει και μου πει Μπάμπη, σε άκουσες το λόγο επειδή. Να, ναι. Τι μου κάνεις λοιπόν, εδώ, ναι. Σήμερα το πρωί, Μπάμπη μου, ναι. Κατέβηκα που λες, εδώ στη. Πήρα το αστικό. Βλέπω δύο κορίτσια. Παίρνω το αστικό. Το ένα. Κρατούσε ένα μεγάλο μπουκάλι. Τι μπουκάλι κρατούσε. Αυτό ήταν σαν τζιν. Σαν τζιν. Βότκα. Βότκα. Μπουκάλι. Όταν λες τεράστιο, δηλαδή πόσο, ας πούμε. Καμιά 70 πόντου. 70 πόντου. Σημασία δεν έχει το μέγεθος. Είναι το. Λες και του ήταν σαν παιδί το κρατάει. Σαν παιδί, εντάξει. Κάνω μια δόση και την κοιτάω κιόλα. Ναι. Και σου λέει τι με κοιτάει περίεργα εγώ. Μήπως θέλει το ποτό μου. Ήταν γεμάτο το μπουκάλι. Είχε μέσα. Τόσο γεμάτο. Μισό μπουκάλο. Δηλαδή καμιά 20 εκατοστά ήταν γεμάτο ήταν αυτό. Ήταν η κοπέλα είναι μπουκάλα. Πώς τα λέμε ρε. Πώς τα λέμε ρε. Παροξυσμός. Παροξυσμός. Μια ακόμα τρομερή είδηση της γύρι της ημέρας. Τέτοιο μιλάμε το κι εγώ. Γιατί δεν την είπες ότι έλα στο λόγο επειδή να το πιούμε παρέα μαζί με τα παιδιά το. Εγώ ανέβαινα. Και αυτή κατέβαινε. Και αυτές κατέβαινε φέρετε σε κανένα κλαπάκι και του πήρανε σουβενίρ λέει. Σουβενίρ. Αφού σου λέει του πλήρωσαμε αδρά. Ναι, να μην το αφήσουμε αδρά λες. Πώς ήταν αυτή η βότκα η ακριβή, πώς τη λένε μετά τα νερά. Δεν ξέρω τώρα. Πώς τη λένε ρε παιδί μου. Στελή ψωγιά. Ξέρω τώρα τι. Στελή ψωγιά. Ξέρω τώρα από τέτοιο ήταν. Αλλά ήταν λες και μωρό ήταν ρε παιδί μου, το κρατούσε τα χέρια έτσι. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τόσο μεγάλο που κάνει. Αν ακούνε αυτές οι κοπέλες δεν δώσουμε εισιτήριο τσάμπα. Από μένα. Σας διαβεβαιώ, δεν έχω δει μεγαλύτερο μπουκάλι. Τέτοια ώρα που γιατί να κοιμάται. Άμα ήπιε τα υπόλοιπα 50 εκατοστά και έτσι μείνανε τα 20. Ήρθα την ψώνηση κιόλας. Χθες πήγα, χτύπησα, λοιπόν θα βγούμε έξω και χτυπήσουμε 10 εκατοστάκια. Έτσι μετράμε τα ποτάκια μας. Και θα γυρίσουμε σπίτι ρε παιδί, δεν θέλουμε πολύ. Ωραίες καλοκαιρινές εικόνες από τον κόσμο που όταν ξυπνούσαμε 6 ώρα βλέπαμε και εμείς να γυρνάει. Όταν ερχόμασταν μάλλον στην εκπομπή 6 ώρα βλέπαμε να γυρνάει. Με τώρα όμως. Τώρα τελείωσε τώρα που γυρνάμε μεσημεριανή. Άστα να πάνε. Με φάνηκε περίεργο γιατί είναι τέτοιο μπουκάλι ολόκληρο. Άντε να πεις είναι το, τα αστεράκια τώρα, το, μην το λέμε στον αέρα. Ναι. Αλλά τέτοιο μπουκάλι μεγάλο, μακρό. Τον έκανε. Και μισό να έχει μέσα. Γιατί τι μισείς. Μισό, δηλαδή να είναι γεμάτο τώρα βότκα. Γιατί να μην είναι, ίσα έδειξε ότι δεν πίνει. Αντιαλκοολικό νόμο δεν έχουμε, έχουμε μόνο αντικαπνιστικό. Οπότε σε αυτό πίνετε από το. Το πήρε από τον κλαμπ, από το βαράκι που ήταν. Σου λέει για να μην πάει τζάβα, φέρε και το υπόλοιπο να το πιούμε. Κάπως έτσι. Τσιγαράκι όμως όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούσε να καπνίσει με στα μαγαζά, κατάλαβες. Οπότε το πήρε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ είδα μόνο τη φάση που τον κρατούσε σαν το μωρό. Τα κρυφά καπνιστήρια θα γίνουν. Ναι. Σαν το κρυφό σκολιό ένα πράγμα. Θα πηγαίνουμε εκεί, θα διακλείδε. Παπαπού, καλύτερα. Παπαπού, φασού. Μια ιδέα. Δίνω ιδέα. Λοιπόν, τέντεξ. Αν θέλετε να έρθετε στο εξωτικό και, δεν σας, και θέλετε να καπνίστε, έχω τη σπηλιά. Μπαίνει μέσα. Είναι κλειστό χώρο, απαγορεύεται. Όχι, ανοιχτό είναι. Πώ είναι, αφού είναι σπηλιά. Ανοιχτό είναι. 3 μέτρα έτσι, ανοιχτό είναι. Αν θέλεις δίνω και άλλη ιδέα. Ναι. Στο Λάναρι επάνω στο κιόσκι. Ναι, κάνουμε τώρα 600 χιλιόμετρα, καλύτερα το όχι, κόψουμε. Όχι, αν θέλεις να πάει να πάρεις αέρα, ναι, αέρα. Αλλά θες να καπνίσεις. Μετά το νερό. Δε, θα το κόψουμε όλοι γιατί έτσι πρέπει, επιβαρύνεται και το σύστημα υγείας. Υπάρχει η τσέπη σας, υπάρχει φιλοσοφία πίσω από όλο αυτό το.
το νομοσχέδιο και είναι ορθή, διότι πέρα από την πλάκα, γενικότερα το σύστημα υγείας, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά όλων των χωρών, επιβαρύνεται κατά πολλά εκατομμύρια, και το συνταξιδοτικό και το ασφαλιστικό και από τις επιπτώσεις που έχει το τσιγάρο στην ανθρώπινη υγεία. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να μεταδώσουμε, εξού ότι αν περιορίσεις την δράση, σιγά σιγά μπορεί να οθήσεις και τον κόσμο που δεν μπορεί να το απολαύσει με το ποτάκι, του σου λέει ρε παιδί, ας το κόψω καλύτερα. Τι χαρά μου προσφέρει πλέον. Τι χαρά μου προσφέρει, ας πούμε, να κόψω και το ποδόσφαιρο βέβαια μετέπειτα. Δεν θα ξεχάσω, μετά από το event που κάναμε, το live που κάναμε, το πουρο που κάμπτυζα σε σένα. Κομμένα αυτά. Πήγα εκεί πέρα στο τέτοιο και με λέει ο Ταψάκη, αυτή το παίζει επιχειρηματία. Γιατί έμεινε, δεν έκανε. Πατμανίδη καθαρό πλέον. Καθαρό, να μην μυρίζει και τα ρούχα του γαρίλα, είναι και αυτό ένα άλλο. Ήμουνα, πήγα στο φούρνο. Παράμετρο, βεβαίω. Εμεί τώρα του αθλητισμού που κάνουμε τα κολύμπια και τα όλα μα, α πούμε. Βέβαια. Και 37 χιλιόμετρα περπάτησα κιόλα. Και 3 χιλιόμετρα περπάτησα από το εξωτικό Τριάδη στη Θέρμη. Και να φέρω και τη στριφή κρέμα για το Χριστινάκι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δευτέρη. Δεν μα περίμενε. Καλημέρα. Δευτερολογώ. Ναι, λευτερολογώ θα λέμε πλέον. Πώς? Λευτερολογώ. Λευτερολογώ λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν το κάνω συχνά όμως. Mm. Παλιά το έκανα, εντάξει, που μου το ομολογώ. Mm. Λοιπόν, για το κάπνισμα. Mm. Εγώ ξέρω καφενείο που θα καπνίζουμε, γιατί ο ιδιοκτήτης προτιμάει να πληρώνει πρόστιμα. Γιατί λέει μια, θα θέλει να δει ο άλλος τον Μπάου και τον Άρε και το πω εγώ, όχι λέει. Αυτό είναι το η κυριότερη επίπτωση. Όταν θα βλέπεις να πούμε τη ματσάρα που θα τρως τα νύχια σου, εκεί πώς θα την αντιμετωπίζεις. Βέβαια τα προστήματα ποια είναι, πόσα είναι, ξέρουμε. 50 ευρώ, εγώ ξέρω, δεν ξέρω τώρα με το νομοσχέδιο που πέρασε τι είναι. Ναι. Παλιά ήταν 50 ευρώ στο άτομο. Ναι. Και 500 ευρώ στο μαγαζί, κάτι τέτοιο. Τόσο είναι. Και δε, ναι, τόσο είναι. 500 ευρώ για το κάθε τσιγάρο. Ναι. 500 ευρώ στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Όχι για το κάθε τσιγάρο, 500 το ένα. Νομίζω. Γενικά, καπνίζουνε, φέρε 500. Α, μάλιστα. Και υπάρχει αντικαπνιστικό βιβλίο το οποίο υπογράφουν κάθε φορά που κάνουν έλεγχο, τέλος πάντων. Μάλιστα. Για να δούμε. Η δημοτική αστυνομία ή η αστυνομία. Σου λέω, πάω Κάρης, τώρα δώσω ένα σενάριο. Πάω Κάρης, ημιτελικό κυπέλου. 0-0 στο 89 και είναι όλη η καφετέρια σπάει, και εκεί σπάει κάθε αντικαπνιστικός νόμος και μπαίνει μέσα ο ελεγκτής. Θα ανάψει και ο ελεγκτής και να κοιτάει το μάτς. Να σε καλά. Έχω να σου πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πήγε ένας γνωστός μου στη Ρωσία και έφερε μια βότκα με φύλλα Χριστού μέσα. Με φύλλα Χριστού. 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 Τίμιο. Τίμια βότκα. Μάλιστα. Φύλλα Χριστού. Η οποία κυκλοφορεί και στην Ελλάδα κιόλας. Και πόσο έχει αυτή. Πόσο έχει. Δεν ξέρω πόσο έχει. Δεν παθαίνει. Την έχουν βρει πάντως. Δηλητηρίαση με το χρυσό. Όχι, όχι. Το χρυσό το χρησιμοποιούν, συγγνώμη που σε διακόπτω, και σε γλυκά, ρινίσματα έτσι. Αλήθεια. Βεβαίως. Καλά, δεν ξέρεις, τρεπάτε. Δεν ξέρω εγώ από χρυσό. Βέβαια, το χρυσό το βάζεις πάνω, γίνεται πάνω. Γι' αυτό λέει η μπουγάτσα το χρυσό. Προφιτερό. Μάλιστα, ωραία. Θα το ψάξουμε κι αυτό. Σήμερα όλα τα κρυβά. Είμαστε bon vivant. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Σε όσου καπνίζουν, καταναλώνουν προϊόντα καπνού. Δηλαδή, κάτσε τι εννοεί καταναλώνουν προϊόντα καπνού. Μπορώ εγώ να έχω αυτό το ταμπάκο, το αμερικάνικο που φτύνει. Και να θεωρείται και αυτό ω προϊόν καπνού. Δεν έχει διευκρινιστεί. Κάτι μπορεί να είναι λίγο redneck, δεν ξέρει. Κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο 50. Από 50 έως 500 ευρώ, λαμβανωμένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Υποτροπή. Ναι, υποτροπή. Σε πιάνουν και σε ξαναπιάνουν και σε ξαναπιάνουν και σε ξαναπιάνουν. Το ποινικό σου μητρό, δηλαδή. Σου αφαιρούν το πακέτο μετά. Ξέρω εγώ πώς γίνεται. Υπάρχει ένα point system, δηλαδή, εν προκειμένου. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείριση και λειτουργία στον χώρο τη πρώτη παραγράφου του άρθρου 2 που ανήκει την παραβίαση του εντάξει του άρθρου 2, επιβάλλεται το πρόστιμο από 500 ως 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το κάνει μούχτη και να πει καπνίστε παιδιά, θα το πληρώσουμε, μαζέψουμε από 2-3 ευρώ καθένα να το βάλουμε ρε φενέ. Και εκεί παίζει το τέτοιο. Σε όσου λέει πολλούν προϊόντα καπνού σε ανήλικου ή ανέχονται παραβίαση σχετική διάταξη, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Πλέον κόβεται το παραδοσιακό
Που σε μικρέ, πετάξου να μου φέρει ένα πακετάκι τσιγάρα και να πάρει και εσύ το κάτι τι σου. Ήταν η χαρά σου αυτό, ναι, να παίρνει τα ρέστα. Όταν είμαστε, εμεί ήμασταν οι φερερέδες. Οι ντελιβεράδε τη εποχή. Που σε μικρέ, περνούσαμε τα καφενεία και περιμέναμε ποιο, α πούμε, βαργεστημένο εκεί. Θα μας, το μεταξύ το περίπερο δίπλα. Δεν πήγαινε, α πούμε. Που σε μικρέ, πετάξου να μου φέρει ένα τάδε, ξέρω εγώ. Και άσχετοι χωρί να σε ξέρουν, παππούδε. Εννοείται άσχετοι χωρί να σε ξέρουν, σου δίνανε, α πούμε. Υπήρχαν κάποιοι που δεν δίνανε τέτοιο. Ακόμα χειρότερη. Μπορεί να ήμουν εγώ του μέλλοντος. Δεν δίνανε μπουρμπουάρ στο παιδάκι σου. Σε βάζετε κανονικά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Ούτε εδώ. Λοιπόν. Είναι έτσι επιπτώσεις μου. Δηλαδή, αφενός κάνουμε καλό στην υγεία, αφετέρου πλήττεται παραγωγική τομή τη χώρα. Α πούμε, όπω ο μικρό φερερέ που πηγαίνει ας πούμε, να πάρει τσιγάρα από το περίπτωση Γιουργιάννη για τη μάνα, τον πατέρα, τον παππού, το θείο, το καφενείο, τον οποιοδήποτε. Αν και νομίζω έχει κλείψει λίγο αυτό το φαινόμενο. Ναι, δεν το έχω κάνει πολύ πλέον. Να πιάσει ένα παιδάκι άσχετο και να του πει φερέ μου να πούμε. Ανώμαλε. Έτσι, ναι. Κανονικά. Αυτό που λε με του παππούδε είναι επειδή ή θα παίξουν χαρτιά. Ή θα παίξουν δηλαδή με το τάβλε και σου λέει τώρα μικρέ τράβα και πάρε φέρουμε ένα πακέτο. Τελειώσανε τα μικρέ, τα ball boys του καπνού. Αυτό τελειώσανε. Τελειώσανε κύριε. Αλλάζουμε ήθη, γινόμαστε Ευρώπη. Το έχω ακούσει κιόλας. Οι μεγαλύτερες συζητήσεις που γινόταν ας πούμε σε ένα γάμο που παρευρέθηκα το Σάββατο και τραγουδήσαμε ήταν επειδή το κέντρο ήταν αντικαπνιστικό. Ο κόσμος ήταν έξω, έκανε το τσιγαράκι και συζητούσαν για την εφαρμογή του νόμου και έλεγαν ας πούμε εκεί στην Τολεμαίδα ότι πρέπει επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη. Mm. Αυτό ήταν το διακύβημα και το επιστέγασμα της όλης διαδικασίας και πλέον μπαίνουμε σε ευρωπαϊκά πεδία εξού και τα μπάτς που έχουμε αύριο και την επόμενη εβδομάδα τα στηριάκια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Άγιαξ 2 για την επόμενη τρίτη FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για πολύ λίγο ακόμη. Για ένα-δύο λεπτάκια παίρνουμε τις γραμμές, ξεπετάμε και κάνουμε την κληροσούλα μας. Προλαβαίνετε. FM και όνομα, τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τώρα σε καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Με φύλλα αλουμινίου. Αλουμίνια. Αλουμινόφυλλα, τα ξέρεις. Γρήγορα, πες, άντε, σ' αφήνω τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες νερόμπομπες. Ό,τι να είναι. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Ευχαριστώ. Περίμενε να μα πει ω τεχνολόγο τροφίμου και τα λοιπά, κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Αλλά όντω το γνώριζα ότι το χρυσό. Στι ταβέρνε που συχνάζουμε, μπάντου μου δεν ρίχνουν χρυσό πάνω από το παϊδάκι. Φτιάξω μου να πούμε εκεί πέρα. Φτιάξω ένα σπλινάτερο με λίγο ρυμνίσματα μέσα και τρούφα. Καταπληκτικό έτσι. Γκούρμε για εμά, α πούμε του μπομβιβέρ και του εκλέκτου καλοφαγάδε. Στο γλυκό. Στο γλυκό. Σε ποιο γλυκό? Προφιτερό. Στο προφιτερό βάζουν χρυσό. Έχει γλυκά. Αυτό πλήρωσα. Καταλαβαίνουμε τώρα την έννοια τη έκφραση. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πραγματοποιήσουμε και την κλήρωση. Φτωχό το budget κάνουμε εμείς τα ηχητικά εφέ, εντάξει. Να το καθένα στο δικό του ηχητικό εφέ για να στείλουμε δύο τυχερούς ή τυχερές ενδεχομένως. Κατά επιθυμία του φίλου μας του Μιχάλη. Θέλει να στείλει μια γυναίκα στο γήπεδο. Εγώ λέω γιατί να σου πω να κληρώσουμε μια γυναίκα να παρακολουθεί το ματς μαζί σου από την τηλεόραση. Γι' αυτό μέσα! Γι' αυτό μέσα! Όσες δεν κερδίσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι με τον Μιχάλη Φωτιάδη και να φάτε προφιτερόλ με χρυσάφι. Χρυσάφι. Και νερό από το Λάναρι. Και να καπνίσουμε στη σπηλιά. Και στάχτη όλα. Παροχές. All inclusive. Όλα τα facilities. Και στάχτη και μαύρισμα να τη δώσω. Πάντα. Μπάνιο στη βίλα. Ναι. Πώς? Μπάνιο στην πισίνα στη βίλα. Και θα προσέξετε τον παππού. Ναι, ναι, ναι. Στην καψίδα που έχω τη βίλα, ξέρω εγώ. Δύο άτομα. Α, Χριστίνα. Ήθελα δύο άτομα, ρε Φωτιάδη. Κάνε μας μια χάρη. Έχει πολύ ζέστη. Να έρθουμε να κάνουμε. Όχι. Βάλε είσοδο, ρε, να κονομάμε. Όχι, δεν γίνεται. Βάλε είσοδο να κονομάμε. Ήθελε να έρθει ο άλλος από το ταψάκι να έρθει εκεί πέρα. Λέει, πού είσαι να έρθω. Βρε, βάλε είσοδο να κονομάμε. Με λέει πόσα μέτρα είναι. Λέω 24 είναι. 20 μέτρα μάκρος επί 20, 7. Άρα εμείς κάνουμε στις 50 τώρα, σε παρακαλώ. 20 είναι. Πισίνα MILF. Σχεδόν ZILF. 50. Τίποτα. Μην κοιτάξει. Κάνε ένα ζάστο, άστο. Γιατί το είπα τώρα κιόλας. Αυτό τώρα αυτή την ιστορία γιατί μας την είπε. Τα ψάκια είναι να έρθει εκεί πέρα με λέει. Πού είναι, λέει, για να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Λοιπόν, κληροσούλα. Μετράω τα ονόματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ονόματα.
Μιχάλη, πες. Μιχάλη, πες. Τι να πρώτα. Τώρα πες εσύ, πες ο ένας, πες ο άλλος, μου κάνετε και τις τροπές. 13, πάλι. Κάτσε να μετρήσω τώρα. Ξεχνά, δεν μπερδεύω. Είναι τόσο πολλά τα ονόματα. Ένα, δύο, μία. Νικητής νούμερο 13. Θανάσης Τσακμάκης. Μιλούσαμε για το, δεν ξέρω, μιλούσαμε για το κάπνισμα. Και τώρα θα λένε στημένα όλα. Παιδιά, δεν ήταν τυχαίο καθόλου. Μάλλον ήταν τυχαίο. Τι λες κι εσύ. Ο Τσακμάκης λέει κέρδισε το εισιτήριο. Μήπως να το απαγορεύετε, γιατί είναι στα πλαίσια του αντικαπνιστικού, να το πάρουμε πίσω. Δεν ξέρω, θα δούμε την εγκύκλιο αγαπημένα μου φίλε Θανάση Τσακμάκη που κέρδισε το εισιτήριο. Σε καλή μεριά, θα ειδοποιηθείς από τη γραμματεία και ακόμη έναν αριθμό. Το 10. Το 10. Το 10, ε, όχι το 10. Γιατί, τι. 10 είπα. Και εγώ τι άκουσα. Μακάρι να βγει γυναίκα. Το 10 το καλό. Το 10 το καλό. Άρα, ξηρά, ένα μεγάλο σου. Μακάρι, μια γυναίκα μπορεί. Εισιτήριο να κερδίσει μπορεί. Μια γυναίκα μπορεί. Μοναχά στο λόγο επειδή. Έτσι, μεγάλο τραγούδι έγραψες και σήμερα, Μιχάλη. Λοιπόν, το νούμερο 10. Μην με λες ελιά και μην κρατάς αγωνία. Γιώργος Παπαθαναήλ. Είναι της Έλενας τίποτα αυτός. Ναθαναήλ είναι η Έλενα. Α, κάτσε ρε, και μια Παπαθαναήλ. Ναθαναήλ. Έλενα Ναθαναήλ. Ναι. Κάτσε ρε, ποια ήταν. Υπήρχε μία, ναι, που ήταν του Τάρλατς. Του ποιου? Ναι, Τάρλατς, του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που ήταν συνδυά εκεί, ναι. Σέρβος. Γυμνάστρια, κάτι τέτοιο. Γυμνάστρια, ναι. Μάλιστα. Ολυμπιακοί τα πήραν να πούμε τα εισιτήρια. Σε καλή μεριά. Ναι. Είναι από εδώ. Θανάση Τσακμάκη. Πού να ξέρω τώρα. Δεν βλέπω. Γραφικό δεν στείλατε. Αναγνώριση κλήσης μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει αναγνώριση καταγωγής. Ας πούμε DNA test. Γιώργος Παπαθαναήλ και Θανάση Τσακμάκη λοιπόν. Συνικητέ. Αύριο ακόμη δύο τελευταία. Αύριο μέσα στη τηλεφώνηση. Και τυχερά. Λοιπόν, στεναχωρήσαμε τη φίλη μας τη Δέσποινα. Που δεν της δώσαμε εισιτήριο και μας έγραψε ΠΑΟΚ. Θέλω απίστευτα πολύ να είμαι τυχερή της κλήρωσης και να δω την ΠΑΟΚΑΡΑ στην Τούμπα. Καλημέρα, Μπάμπη. Δεν είπες καλημέρα Φωτιάδη, Χριστινάκη, γι' αυτό και έχασες αγαπημένη μας Δέσποινα, συγγνώμη από μένα. Και στεναχωρήσαμε και την φίλη μας τη Γεωργία. Δεν έγραψε τίποτα. Δεν έγραψε τίποτα, ξέρω. Η Δέσποινα έγραψε. Η Δέσποινα έγραψε. Έγραψε. Ναι. Έγραψε. Θα και... Αύριο θα πάρουμε τη Δέσποινα ξαναπες. Ξαναπες. Εσείς οι δύο, Γεωργία και Δέσποινα με το Μιχάλη. Αύριο, αύριο κορίτσι μου μαζί σου. Θα πάσα σου. Θα πάνε πάρουν συντηρήσεις την μαύρη αγορά για να την πάρουν. Θα καπώ πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή. Εκούσια και ακούσια. Όχι, διαβιωρατική άνοια. Σκέφτομαι πώς θα κάνω τον απολογισμό και τον φινάλε. Σας ευχαριστούμε όλους. Παιδιά μου, αποχαιρετήστε το λαό σας. Ακολουθεί Τρόικα με Χρύσανθο. Το πέτυχες. Έτσι, στα ποντιακά. Χρύσανθο, πάλι ο τραγουδιστής, ναι. Αύριο πάλι θα πούμε τα σκουράκια. Αύριο θα πούμε για τα εισιτήρια. Θα βγούμε πάλι εγώ με την Κριστίνα. Κανονίζει τέτοιο. Ναι, αύριο πρέπει. Κάτσε ρε, με ρώτησε, μπορεί αύριο να έχω άλλο καλεσμένο. Όχι, εγώ θα βγω με τηλεφώνου. Α, για τηλεφώνου. Αμάρε, πάπη, ρε πάπη, εδώ είμαι, εγώ μπορεί να φύγω. Εγώ πρέπει να πάω στην Αθήνα. Θα πάω στην Αθήνα, αλλά περιμένω τώρα να κάνω. Θα βγω να πάρω το πρωί. Σκοράκια, λοιπόν. Εισιτηριάκια. Εισιτηριάκια, συγγνώμη. Δέσποινα, βγες. Ξαναβγες. Βγες να σε δώσω το εισιτήριο. Και Γεωργία. Τι. Και Γεωργία. Και γλώ. Λοιπόν, φιλιά. Γεωργία, βγες στο ρέτζι μου. Φιλιά, τσάου. Τσάου. Ευχαριστώ.